Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξανά κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ήλπης Γεωργίου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Θα αγγίξουμε το μέγα ζήτημα των φυλακίσεων των ανθρώπων για μικρόφυλες. Είναι το ζήτημα του υγραρίου, αυτή η απότομη αύξηση του ΦΠΑ. Και πολλά άλλα είναι το άνοιγμα του φράγματος της Ζερίνιας. Τι είπαν χθες τα κόμματα στον Υπουργό Παιδείας, η άποψή τους για τις αλλαγές στις πανκύπριες εξετάσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Όλα αυτά θα επιχειρήσουμε μέχρι τις 8:30 να τα καλύψουμε. Θα κάνουμε αρχή με την συνεδρία χθες της Επιτροπής Νομικών. Ακούστηκαν πράγματα και θαύματα. Περιμένουμε και τον κύριο Σιλούρη στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε όμως τώρα τον Ρίκο Μαπουρίδη εκ μέρους του ΔΣΥ. Καλημέρα, κύριε Μαπουρίδη. Καλημέρα. Δύο φυλακίσεις την ημέρα για οφειλές, 290 πρόσωπα στο κελί για μικροποσά και την ίδια ώρα οι εκατομμυριούχοι να είναι εκτός και να φορούν γραβάτες. Αυτό είναι ντροπή, κύριε Μαπουρίδη, το πιο λίγο που έχω να πω. Κοιτάξτε, αυτό το σλόγγαν εμένα δεν με αγγίζει καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ψευδοδίλημα. Γιατί είναι ψευδοδίλημα? Είναι ψευδοδίλημα γιατί άλλος ο λόγος για τον οποίο φυλακίζονται για μικρόποσα και άλλος ο λόγος για τον οποίο φυλακίζονται εκατομμυριούχοι. Οι φυλακίσεις για ποσά τα οποία αποκαλούμε μικρόποσα και τα οποία είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Η μέση όρη, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και πολύ περισσότερα, συμβαίνουν για τρεις λόγους. Πρώτον, για ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν είτε στις τράπεζες είτε σε ιδιώτες, εκδίδεται απόφαση εναντίον τους, συμφωνούν να πληρώνουν με μηνιαίες δόσεις και σε κάποια στιγμή σταματούν να πληρώνουν τη δόση τους. Η δεύτερη είναι η ομάδα των ατόμων οι οποίοι χρωστούν διατροφές. Και η τρίτη είναι η ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι χρωστούν κοινωνικές ασφαλίσεις ή άλλα ποσά, για τα οποία το ποινικό δικαστήριο πλέον, φεύγουμε από τα αστικά, επέβαλε την πληρωμή του ποσού εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα, αν αλλάξουν οι οικονομικές συνθήκες με βάση τις οποίες αποφάσισε το δικαστήριο ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταβάλουν συγκεκριμένη δόση και συγκεκριμένα ο νόμος λέει αν αντιμετωπίζουν σωματική ή οικονομική αδυναμία, δηλαδή αν υπάρχουν λόγοι υγείας σοβαροί ή αν έχασαν τη δουλειά τους, μπορούν να αποταθούν στο δικαστήριο και να ζητήσουν αναθεώρηση αυτής της δόσης. Ακόμα και σε κάποια στιγμή και με μια μερική αναδρομική ίσχυ. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουν. Κρύβονται, δεν πληρώνουν τη δόση τους, αφήνουν το πρόβλημα να περάσει, διότι νομίζουν ότι επειδή το κρύβουν δεν θα τους βρει και κάποια στιγμή έρχεται η αστυνομία και τους συλλαμβάνει. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους, για τη δυνατότητα δηλαδή να αποταθούν ξανά στο δικαστήριο. Γιατί τι συμβαίνει? Έρχεται η αστυνομία τους συλλαμβάνει και η αστυνομία εκδικητικά, και αυτό είναι που θίξαμε πολλές φορές, ερχόταν Παρασκευές για να τους συλλάβει να μείνουν Σαββατοκυριακό μέσα. Γιατί όταν μπουν φυλακοί γίνεται ένας έρανος μεταξύ συγγενών, αυτό γίνεται στις περισσότερες φορές, τους βρίσκουν ένα ποσό το οποίο φτάνει το 1/4 ή το μισό ανάλογα με το ύψος του ποσού που οφείλουν και βγαίνουν έξω. Λοιπόν, ένα λεπτό βαρτέ άνω τελεία, γιατί είναι και ο κύριος Σιλούρης στη γραμμή, για να μην τον έχω να περιμένει και θα επανέλθω. Κύριε Σιλούρη, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα. Επειδή πριν τον κύριο Μαπουρίδη το έφερα αυτό σε αντιδιαστολή με αυτούς που χρωστούν εκατομμύρια και λέει δεν πρέπει να το λέμε αυτό, δεν με αγγίζει, λέει, είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Μαπουρίδη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι ψευδοδίλημα. Είναι ψευδοδίλημα, λέει. Τι λέτε εσεί, κύριε Σιλούρη? Έχω την εντύπωση ότι. Και δεν θέλω να βάλω τώρα στη βάση τη αντιπαράθεση τον κύριο Μαπουρίδη την προσέγγιση. Γιατί πιστεύω ότι πράγματι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε για να βγει κάτι το καλύτερο από αυτό που έχουμε, δεν λέω το τέλειο. Αλλά το βασικό το οποίο πρέπει να ξεκινούμε για να μην χάνουμε το δάσος είναι ότι έχουμε μια οικονομική κρίση εδώ και 3 χρόνια η οποία ανάτρεψε τα πάντα. Και δεν μπορεί να εξετάζουμε μαζικά τι κάνουμε όσον αφορά την προσέγγιση να στηρίζουμε τις τράπεζες. Και όταν έρθει η περίπτωση να κοιτάξουμε τους απλούς ανθρώπους, τότε η προσέγγιση να είναι να κόψει ο καθένας στο λαιμό του. Αυτή είναι μια διαφορά, αλλά δεν θέλω να επιμείνω σε αυτή τη διαφορά που έχουμε με την προσέγγιση όπως την ακούω από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά εις το εξής. Έβαλα κάτω μια πρόταση. Η πρόταση μπορεί να είναι τέλεια, μπορεί να είναι ελλιπής, μπορεί να έχει και κάποια προβλήματα νομικά. Το σίγουρο είναι ότι και αυτή η πρόταση μπορεί να διαμορφωθεί μετά από την χθεσινή συνεδρίαση, όπως το άκουσα εκεί, και άλλες 4-5 εισηγήσεις μπορεί να γίνουν, όπως οι εισηγήσεις που ακούσαμε από τους 2 βουλευτές του ΑΚΕΛ, τον κύριο Λουκαΐδη και τον κύριο Δανιανού, και όπως οι εισηγήσεις που ακούσαμε και από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και την αναπληρώτρια διευθύντρια των φυλακών. Εγώ θεωρώ ότι οφείλει το κράτος του, το Βουλή και Κυβέρνηση και νομικοί γνώστες της νομικής, τούτον το πρόβλημα να το δουν στην ουσία του ποιον είναι και να το λύσουν. Αν δεν αρέσει σε κάποιους να λένε ότι είναι οι περιπτώσεις των πολυεκατομμυριούχων ή για αυτόν που έκλεψαν που είναι εκτός φυλακής, γιατί γι' αυτό το ζήτημα εγώ είμαι πολύ θυμωμένος, να μην το λέω. Να πω όμως κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να είναι ένα μέρος, μία από τις εισηγήσεις των παραμέτρων της λύσης. Έχεις όλους αυτούς με τις ομάδες όπως τα σε περιέγραψε ο αγαπητός Ρίκος ή και με άλλες ομάδες. Και σε αυτές τις ομάδες, γιατί δεν ξεκινούμε με αυτούς που κοστούν τα πολλά και πάμε σε αυτούς που χρωστούν τα 200 και 500 ευρώ. Άρα, μία λύση είναι είτε νομικά, είτε με διοικητική απόφαση, είτε με λογική που έπρεπε να οφείλει η ηγεσία της αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τα λοιπά να κάνει. Δηλαδή, ρε παιδιά, πόσες περιπτώσεις έχουμε? 10.000. Πόσοι είναι πάνω από 50.000? Πρώτα αυτή. Πόσοι είναι πάνω από 25.000? Μα αυτό ήταν που είπε ο Ιωνάς στην εγκύκλιο του 15 Σεπτεμβρίου και το ξέρεις. Ναι, διότι αυτό μας είπαν στην Επιτροπή της Βουλευτής. Ναι, και το ξέρω. Και ναι, ήμουν τότε γιατί θεωρείς ότι δεν γίνεται. Περίμενε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ήμουν σε επικοινωνία με τον Υπουργό. Ήμουν σε επικοινωνία και μέχρι χθες το πρωί. Και γι' αυτό ζήτησα να έρθει και ο Υπουργός. Και αυτό λέω ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί, όχι απλώς εγκύκλιος. Θα πρέπει να βρούμε νομικούς τρόπους αυτό να γίνεται. Και υπάρχουν τρόποι κατά την άποψή μου. Διότι όταν βρίσκουμε τρόπους να κουρεύουμε τον κόσμο ρίχο μου και δεν έχουμε συντάγματα με νόμους, δεν νομίζω ότι θα βρούμε τρόπους να υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θεωρείς ότι το κούρεμα ήταν αντισυνταγματικό και επειδή ήταν αντισυνταγματικό πρέπει να κάνω και τώρα αντισυνταγματική πρόνοια, εν τούτο που μου λες. Όχι, επειδή το συνδέεις, γι' αυτό ρωτώ. Ναι, επειδή το συνδέω να σου εξηγήσω τι εννοώ. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία ούτε από τα δικαστήρια μας, ούτε από τη Γενική Εισαγγελία, ούτε ακόμα και από τη Βουλή, όταν έκαναμε αυτά τα... Εγώ δεν τα θεωρώ, δεν λέω αντισυνταγματικά, πιθανόν αντισυνταγματικά, να μου το αφήσω σε εκεί προσεγγίσεις. Και μάλιστα μέσα σε 24 ώρες εκόψαμε να ράψαμε. Όταν τώρα λέμε ότι ρε παιδιά, μα τώρα σοβαρομιλούμε να μπαίνει ένας άνθρωπος για 500 ευρώ, ό,τι θέλεις χαρακτηρίστη. Και μάλιστα, εφόσον το βάλεις και στην νομική βάση, πράγματα τα οποία δεν κατέχω, λέγεται να πω εγώ, και ψάξετε εδώ, ότι στην Ευρώπη... να μην πω απαγορεύεται, δεν είναι ευνοϊκή η Ευρώπη στο να μπαίνει κάποιος φυλακή για χρέη.
Ανταυτού, τι κάνουν τα δικαστήρια μας, αυτόν τον οποίο είπα χτες Παμπεσά, εδώ. Μα εσύ την ψήφισες την Παμπεσά. Εσύ ήσουν βουλευτής όταν ψηφίστηκε αυτό που αποκαλείς Παμπεσά, που δεν είναι Παμπεσά. Είναι η δυνατότητα του δικαστηρίου να επιβάλλει τις αποφάσεις του όπως το ορίζει το Σύνταγμα. Ναι, όπως το ορίζει το Σύνταγμα, αλλά στην περίπτωση του, την κατά την άποψή μου, τη λογική, όχι την νομική. Πες με ακούλπα, εγώ κακώς το ψήφισα, για να καταλάβω ποια είναι η θέση σου. Δεν κατάλαβα τι είναι με ακούλπα, γιατί όταν ψηφίζεις έναν νόμο. Ποιος τον ψήφισε? Δεν ξέρω αν ήμουν βουλευτής όταν ψηφίστηκε. Ήσουν βουλευτής, ήταν του 2008 είναι πρακτική ο νόμος. Δικαστηρίου. Ο νόμος όμως όταν ψηφίζεται, δεν σημαίνει ότι έχεις και την ευθύνη για τον τρόπο που την εφαρμόζουν. Δηλαδή, είπε χθες ο κύριος. Ο νόμος ήταν τέλειος. Ο τρόπος που την εφαρμόζουν λέει, αν αλλάξουν οι οικονομικές σου συνθήκες ή περιέλθεις σε σωματική ή οικονομική αδυναμία, ζητάς αναθεώρηση. Γιατί δεν εφαρμόζουν? Γιατί δεν αποτείνονται? Αν ο νόμος αυτός, τον οποίο νομίζω εισηγήθηκε ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος τότε, αν δεν κάνω λάθος, είναι τέλειος. Ναι, είναι. Περίμενε, Ρίκο, μην τα πιάνει τα νομική σου και πια στην ουσία. Γιατί. Ναι, μα θέλει να ακούει ή όπω να διακόπτω. Ηρέμησε λίγο, ηρέμησε. Το λοιπόν. Γιατί δεν εφαρμόζεται και τέλεια? Δηλαδή, εγώ θα ανάμενα ότι το πνεύμα του νόμου, εφόσον με ρωτάς γιατί το ψήφισα, δεν ήταν το εξής όπως το βλέπω σήμερα. Να κάθομαι στο έδρα ή να έχω τον δικηγόρους εκεί και τα λοιπά και να λέει, έλα εδώ, χρωστείς 500 ευρώ, σου βγάζω απόφαση. Δεν την εφαρμόζεις, σε παίρνω φυλακή, όχι διότι χρωστείς 500 ευρώ, αλλά διότι παράγωσες στο δικαστήριο. Εγώ θα έλεγα, και θα είναι μέρος της λύσης, αυτή η διαδικασία που λες εσύ ότι έπρεπε να πάει στο δικαστήριο ξανά, να γίνει στο επίπεδο της αστυνομικής διεργασίας. Και αυτό θα το προτείνω και είμαι σίγουρος ότι εδώ ψηφίσεις εσύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται να μετατρέψω την αστυνομία κριτήν των αποφάσεων. Δεν συγκρούονται αυτά. Είσαι εδώ. Την άλλη Μετάρτη έχουμε συνεδρία. Πιστεύω ότι θα σε πείσω και εσέναν ότι θα βρεθεί τρόπο να γίνει και την άλλη μέρα να μιλήσουμε από τον άστρο και θα δεις ότι θα γίνει. Πάντως κύριε Βαπουρίδη, δεν είναι ωραίο αυτό που παρατηρούμε και αυτό που λέτε να αποταθεί. Καλά, δεν έχει δουλειά ο άλλος, τι να κάνει, πού να αποταθεί, πού να πάει και γιατί τους βάζουν Παρασκευή φυλακή που Σαββατοκυριακό είναι κλειστό το γραφείο της Αγγελία για να μην τους βγάζει κανένας έξω. Για τούτον τον λόγο ήρθε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ήδη μετά που διαπίστωσαν ότι και κάποιοι από την αστυνομία καταχρώνται αυτό το πράγμα, ίσως διότι θέλουν να βοηθήσουν κάποιους, ίσως διότι έχουν υπέρμετρο ζήλων καθήκοντος, κάποιους για εισπράξη εννοώ, διότι κάποιοι αστυνομικοί βοηθούν κάποιους να εισπράξουν και κάποιοι αστυνομικοί βοηθούν κάποιους να εισπράξουν και κάποιοι αστυνομικοί κρύβουν κάποιους. Να τα φορτώσουμε στους αστυνομικούς τώρα. Εσείς το εφορτώσατε χτες και διαπιστώθηκε, γι' αυτό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έστειλε την οδηγία ότι κύριοι, θα ξεκινάτε από τα μεγάλα ποσά και θα κατεβαίνετε στα μικρά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι, κύριε Σιλούρη. Επειδή είναι και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μας ακούει. Κύριε Χαραλαμπίδου, θα σας δώσω. Να ολοκληρώσω. Να της πούμε τουλάχιστον μια καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδου. Καλημέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα και στους δύο συναδέλφους. Λοιπόν, ένα λεπτό να ολοκληρώσει και ο κύριος Σιλούρης. Και θέλω, επειδή είναι πολύ σημαντικό, αλλά βλέπω ότι τρέχει και ο χρόνος, κύριε Σιλούρη, σε κάποιο σημείο θέλω να μου πείτε και αυτό που σας άκουσα χθες. Επειδή το συνδυάζω με τα όσα είπατε στην νομικών, με αυτά που είπατε και στη θεσμό, με τα 3,5 δις που έφυγαν όταν κλειστά και κάνουν όλοι τις πάπκες, κανένας δεν ενημερώνει κανέναν. Είπατε ότι μπορεί να καταγγείλετε εσείς, να κάνετε επίσημη καταγγελία για ξέπλυμα χρήματος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε κάτι και γι' αυτό, κύριε Σιλούρη. Θα σας πω, είναι πολύ απλό. Ναι. Επειδή η κοροϊδία και η διστακτικότητα στο λιγότερο του δικαιακού μας συστήματος και των θεσμών μας των εποπτικών να ασχοληθούν πρωτοβουλιακά και αποτελεσματικά για τις κλεψιές που έγιναν, μας έχει φέρει σε έναν εκνευρισμό πλέον, όχι μόνο εμάς που τα βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά και την κοινωνία ολόκληρη,
Και επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που όταν εμείς επιμένουμε αυτόν τον ονομάζουν λαϊκισμό, είτε δημοσιογράφοι είτε διάφοροι που έχουν προσωπικά συμφέροντα για αυτά τα ζητήματα και θέλουν να συγκαλυφθεί, ίσως να πρέπει να φτάσουμε σε κάποια άκρα πλέον για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι μόνοι τους σε αυτόν τον τόπο. Αλλά μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλες διαδικασίες και θέσεις. Είστε έτοιμος να κάνετε καταγγελία για ξέπλυμα χρήματος? Το μελετώ πολύ σοβαρά. Αυτόν είπα. Το μελετώ πολύ σοβαρά. Να βρω τη διαδικασία και εφόσον μας εκατήγγειλα για ξέπλυμα χρήματος. Όταν το ξέπλυμα χρήματος πώς έγινε? Μέσα από τις τράπεζες. Αν πράγματι υπάρχει. Εμείς έχει 2,5 χρόνια που τους εδώσαμε στοιχεία συγκεκριμένα. Πριν 1,5 χρόνο έκαναμε και έκθεση ολόκληρη. Δεν μπορούν να βρουν τίποτε. Και μην μου πείτε και πάλι ότι τούτα πράγματα δεν πρέπει να τα συσχετίζω με την ταχύτητα που εκδικάζονται οι ρίγες των 500 ευρώ. Ξεκάθαρο. Κύριε Μαπουρίδη, και να κλείσουμε. Το κύριο σε αυτήν την υπόθεση είναι οι οφειλέτες να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους. Πρέπει επομένως να καθιερωθεί ένας μηχανισμός ώστε όταν εκδίδονται αποφάσεις οι οφειλέτες να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους. Επίσης, μια πρόταση είναι να επεκταθεί η δυνατότητα του δικαστηρίου να κατανέμει κάποια ποσά που οφείλονται σε πιο μακροχρόνιες μηνιαίες δόσεις. Όταν επιβάλλεται ποινικό πρόστιμο, το δικαστήριο έχει εξουσία να το κατανείμει σε 6 μηνιαίες δόσεις. Αυτό μπορεί να γίνει ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διαστήμα για να μην χρειάζεται να επανέλθουν. Μπορούν να γίνουν μικρές διορθωτικές κινήσεις, αλλά η θεωρία του μη φυλακίζεις μέχρι 1.000 ευρώ ή η θεωρία του άφησε τα 500 ευρώ στον κάλαθο των αχρήστων και προχώρα. Εντάξει, στα άλλα, διότι έτσι υπάρχουν άλλοι έξω. Έτσι λένε οι προτάσεις. Δεν είναι έτσι αλλά μα βλέπεις... Λέω ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτιωτικές και διοικητικά και διοικητικά βελτιωτικά και νομοθετικά. Αλλά να μην γίνονται τέτοιου είδους λαϊκίστικες συγκρίσεις. Η γραβάτα με το φτωχό. Αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν. Παρακαλώ, διότι μην αρχίσετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, διότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερους, κύριε Μαπουρίδη. Η καινούργια ηγεσία του συναγερμού, η παρούσα ηγεσία του συναγερμού, έχει αναδείξει τον λαϊκισμό σε επιστήμη. Και μην κατηγοράτε τους άλλους για λαϊκισμό. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για παράδειγμα. 100 παραδείγματα έχω να πω. Διότι μιλάτε... Περίμενε να ακούσεις. Και εφόσον αναφέρεσαι στην πρόταση μου, η πρόταση μου λέει μέχρι 1.000 ευρώ, ναι, και λέει και για χρονικό διάστημα. Δεν λέει SI. Και αν δεν καταλάβετε εσείς που συναγερμούμε στον τόπο ότι έχουμε οικονομική κρίση, έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ μας. Δεν είπαμε SI. Γιατί αφού όταν αναφέρεσαι στην πρόταση μου, να τη λες όπως έχει. Λοιπόν, κύριε, να σας ευχαριστώ και τους δύο. Κύριε Μαπουρίδη, κύριε Σιλούρη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή. Λοιπόν, καθόλου πρέπει ευχαριστώ. Να πω ότι ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Όντως ήταν, ναι. Και κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Σιλούρης, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακόμη δεν έχει αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης. Τι λέτε εσείς τώρα για όλα αυτά? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Σε έναν κράτος όπου ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος εισοδήματος οδηγούν κόσμων ενώπιον των δικαστηρίων για 1.000 ευρώ, για 2.000 ευρώ και δεν έχουν καταφέρει να ακουμπήσει τους εκατομμυριούχους που επέλεξαν να βγάλουν τα κεφάλαια τους εκτός Κύπρου το καυτό 15ήμερο πριν το κούρεμα, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν πλέον οι θεσμοί λειτουργούν όταν έχουν να διαχειριστούν θέματα εξουσίας σε συνδυασμό με χρήμα. Γιατί μιλούμε πλέον για πανίσχυρες καταστάσεις στον τόπο διαπλοκής, κυρία Γεωργίου. Όποιος έχει χρήμα και εξουσία, ρυθμίζει πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Να πω το εξής. Εδώ και 16 μήνες που είδαμε το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών για τις εκροές. Είναι τρεις περίοδοι, έτσι. 2 μήνες πριν να δοθεί το 1,8 δις στη Λαϊκή,
2 εβδομάδες πριν το Eurogroup και 12 μέρες μετά το Eurogroup που ήταν και κλειστή περίοδος. Εδώ και 16 μήνες που είχαμε δει το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Σκοντάψαμε, υποτίθεται σκοντάψαμε, στην άρνηση της Κεντρικής Τράπεζας να δώσει στοιχεία, δηλαδή ταυτότητες, αριθμούς μητρών εταιριών, ούτως ώστε ο φόρος εισοδήματος να μπορέσει να ταυτοποιήσει και να ελέγξει κατά πόσο αυτοί που έβγαζαν κεφάλαια είχαν φορολογικές δηλώσεις που να δικαιολογούσαν αυτά τα κεφάλαια. Και από την άλλη είναι ο έφορος φορολογίας, που η τελευταία επιστολή που έκανε στην Κεντρική Τράπεζα αναπαιτώντας αυτά τα στοιχεία ήταν το Μάη του 2013. Στο μεσοδιάστημα η Βουλή ψήφισε έναν νόμο ο οποίος δίνει φοβερές εξουσίες στον έφορο φορολογίας. Δεν επέμεινε όμως στη βάση των εξουσιών του για να εξαναγκαστεί η Κεντρική Τράπεζα να δώσει τα στοιχεία. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι στη Βουλή βρεθήκαμε μπροστά σε μια εικόνα αλληλοεπίρρηξης φθηνών. Και εδώ είναι που έρχεται το θέμα της ισονομίας. Να βάζουμε φυλακή νοφιλέτες των 1.000 ευρώ στο ΦΠΑ, στο φόρο, και εδώ να έχουν φύγει δισεκατομμύρια άνω των τριών και να την έχουν βγάλει όλοι καθαροί. Είναι αλήθεια ότι ζούμε στην ίσον των Αγίων. Των Αγίων, όταν οι τσέπες είναι γεμάτες με κάποια εκατομμύρια όμως. Πάντως, εντάξει, αν λάβουμε υπόψη και τη συζήτηση που έγινε πριν, υπάρχουν αυτές οι δύο, ας το πούμε, σχολές. Η μια σχολή που υπερασπίζεται ο κ. Γεωργίου. Ναι. Ναι, να πούμε αλήθειες, έτσι. Ναι. Εκείνη την περίοδο έσπασαν γραμμάτια εκατομμυρίων γνωστών προσώπων οι οποίοι έχουν σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Πού είναι τις έρευνες που έκανε η Κεντρική Τράπεζα για παράβαση των οδηγιών της? Λοιπόν, έφυγαν μεγάλα κεφάλαια και αδρανούν αυτοί που θα έπρεπε να έχουν το γενικό πρόσταγμα. Αυτό μου είπε ο κύριος Σιλούρης πριν. Είναι μια έτσι ακραία θέση που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με ξέπλυμα και διαχείριση που έγινε. Αλλά όταν δεν κινούνται εντός οι θεσμοί για να βάλουν μια τάξη, τι θα γίνει? Εμείς παρατηρούμε αυτή την απάθεια εδώ και 16 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν. Ως ΑΚΕΛ θέλουμε ενίσχυση και σωστή λειτουργία των θεσμών. Να αρχίσει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και όχι να παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να βλέπουμε. Αυτά τα στοιχεία δίνουν δύναμη, δυναμική σε όποιον τα κατέχει. Δεν γίνεται να βλέπουμε πρόεδρο και διοικήτρια της Κεντρικής, θα το πω έτσι με μια λαϊκή φράση, να σφάζονται και μετά να εξομαλύνονται οι σχέσεις χωρίς να ξέρουμε τι έχει μεσολαβήσει. Εγείρονται ερωτήματα από τη στάση πολλών. Ποιος θα μας τα απαντήσει? Θα επανέλθουμε. Ποιος θα μας πει τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαχείριση των θεμάτων? Και την ίδια ώρα τόσα δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται, κανείς δεν λέει τίποτε, αλλά για τα 500 ευρώ ο κόσμος ο άλλος μπαίνει φυλακή. Είναι πραγματικά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαραλαμπίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι αρκετά τα μηνύματα, βλέπω και από κόσμο. Είναι και τα κουρεμένα ταμεία προνοίας οι άνεργοι. Χρωστώ εντάλματα, λέει ένας. Πληρώνω με αποκοπή λόγω του ότι είμαι συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος και στα συστήματα της αστυνομίας δεν φαίνεται ότι πληρώνω, ότι δεν πληρώνω. Αν κρατούσα, λέει, άλλος 500 ευρώ θα τα έδινα για να ξοφλήσω το χρέος μου και όχι να τα δώσω στους δικηγόρους για να πάρω άλλη δικαστική απόφαση προς όφελός μου. Νομίζω ότι ξέχασε μια κατηγορία και ο Μαπουρίδης, αυτούς που μας κλέβουν καθημερινά, λέει ο φίλος ο Αχιλλέας. Αν είναι σωστά όλα αυτά που λέει, δεν δείχνουν τόση ευαισθησία για αυτούς που χρωστούν εκατομμύρια και τους κάνουν πλάτες οι κυβερνώντες, λέει άλλος. Είναι έξω φρενών ο κόσμος με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, έξω φρενών όμως είναι και για το εγραέριο. Μας ακούει ο κύριος Λουκάς Αριστοδήμου, καταρχήν εκ μέρους του Συνδέσμου Ποιότητα Ζωής. Καλημέρα, κύριε Αριστοδήμου. Καλημέρα, Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής. Πάντα είναι. Λοιπόν, είναι αλήθεια, σήμερα σας κάλεσε ο Υπουργός Εμπορίου στο γραφείο του για μια σύσκεψη ή όχι? Αναβλήθηκε. Σήμερα δεν ξέρω, για σήμερα δεν ήξερα. Ήξερα για τη Δευτέρα, η οποία αναβλήθηκε για τις 21.
Ωραία, επειδή διαβάζουμε σε μια εφημερίδα ότι είναι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε σήμερα, κάτι δεν για σήμερα. Για τον Γκάζι δεν έχουμε. Για τον Γκάζι δεν έχετε. Μάλιστα, εντάξει. Όχι. Λοιπόν, για πείτε μας, τι λέει ο σύνδεσμός σας. Ο κόσμος φωνάζει, το 5 έγινε 19. Για ποιο λόγο έδωσε κάποιος κάποια εξήγηση, κύριε Αριστοδήμου? Κοιτάξτε να δείτε, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής πληροφορήθηκε από τη Βουλή τη Δευτέρα. Κάποιος βουλευτής μας είπε, μάθετε γι' αυτό το θέμα, ότι από τις 2 του μήνα υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ στο χήμα υγραέριο από 5 σε 19%. Ασφαλώς και εκπλαγήκαμε εμείς, διότι εμείς παρακολουθούμε τα μέσα, παρακολουθούμε τα πάντα και τίποτα δεν έχουμε δει. Και όντως όταν φύγαμε από τη Βουλή και επικοινωνήσαμε με διάφορους συναδέλφους σας σε κανάλια και άλλα μέσα, δεν ήξεραν τίποτε. Το πληροφορήθηκαν από εμάς. Εμείς βέβαια το επιβεβαιώσαμε, διότι έχουμε έγγραφα μπροστά μας, έχουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έχουμε και το εκδοθέν διάταγμα. Από τις 2 του Οκτώβρη πλέον, το ΦΠΑ στο υγραέριο που διανέμεται στα διάφορα σημεία που υπάρχουν κίνδυνοι μεγάλοι, το χήμα το λεγόμενο με βιτιοφόρα, έχει αυξηθεί από 5 σε 14 ολόκληρες μονάδες. Τώρα, ότι ζούμε σε έναν κράτος εκμεταλλευτήν, έναν κράτος αντιλαϊκών που σκοτώνει την ελπίδα και την ευημερία του πολιτών, έναν κράτος παράσιτον που τρώει από τον μόφεν των πολιτών, το εξάραμε. Τώρα μας προκύπτει και έναν κράτος καιροσκόπο, έναν κράτος σπεκουλαδόνο, το οποίο εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για να αυξήσει τις φορολογίες στον κόσμο. Τη στιγμή μάλιστα που ο Υπουργός πριν μερικές μέρες σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό επέμενε, μιλώντας για τη δίθεν ανάπτυξη, έξω που βρέπει την ανάπτυξη, αυτή την ανάπτυξη την οποία χρηματοδοτούν οι πολίτες με τους φόρους που τους επιβάλλει αυτός ο Υπουργός. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού βλέπει την ανάπτυξη, αλλά μιλούσε και επέμενε ότι δεν πρόκειται να μπουν άλλοι φόροι. Τώρα θα έρθει να μας πει ότι εντάξει, δεν έβαλα άλλους φόρους, αλλά αύξησα υφιστάμενους φόρους. Αυτό είναι η εξυπνάδα τους. Λοιπόν, αυτό μας ενόχλησε πάρα πολύ, νούμερο ένα. Το δεύτερο μας ενόχλησε πάρα πολύ είναι ο τρόπος με τον οποίο το έκαναν. Εσάς σας πληροφορήσατε, εσείς πήρατε είδηση για αυτό το θέμα? Όχι, είχαμε και εμείς μια πληροφορία εκτός, την ψάξαμε και βγήκε αληθινή. Εκτός. Ναι. Συνήθως τα στέλνουν στο ΚΙΠΕ, έτσι, αυτά τα πράγματα και γίνονται ανακοινώσεις και κοινοποιούνται προς τα μέσα και μαθαίνει ο κόσμος γενικά. Αυτή είναι η διαφάνεια η σωστή. Αυτή τη φορά δεν έχουν χρησιμοποιήσει κανένα μέσο. Απλά το έδωσαν επειδή αυτό το θέμα δεν αφορά πάρα πολλούς που πουλούν υγραέριον, αλλά τις εταιρείες, συνήθως τις εταιρείες των καυσίμων, που φαίνεται ότι έχουν μεγάλο ρόλο και αυτές έχουν παίξει τον ρόλο τους σε αυτό το θέμα και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί αυτά πληροφορούμαστε κι εμείς. Ασκούν, γιατί δεν ευκήγαν κανένας ως τώρα, να πούν ποιος είναι ο λόγος που το άφησαν και ότι δεν είναι αυτά που λέμε. Θέλω εμείς να πω εδώ, κύριε Αριστοδήμου, ότι έστειλα μήνυμα χθες για να πω και στον κόσμο ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Υπουργό Εμπορίου. Του ζήτησα ένα σχόλιο, δεν θέλησε να μιλήσει σήμερα. Να μας εξηγήσει το γιατί. Ο Υπουργός Οικονομικών έφτανε το διάταγμα και σε έναν κράτος, παρακαλώ, που λειτουργούν με διατάγματα. Ποια εποχή κράτο είναι τούτο πλέον και ποιο καθεστώτο κράτο είναι αυτό? Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή, θα σα δώσω τον λόγο, επειδή έχω και τον Γιώργο δεν θα σα αφαιρέσω τον λόγο, θα σα το δώσω. Είναι και ο Γιώργο Στυλιανό από το Σύνδεσμο Κατάλληλο. Θέλω να πω ότι η εκμετάλλευση που έγινε γι' αυτόν είπε ότι είναι κράτο καιροσκόπων και κράτο σπεκουλαδόρο, γιατί επέλεξαν την περίοδο πριν από το χειμώνα, νούμερο ένα. Και γιατί ο κόσμος παίρνει τον γκάζι αυτό για τη θέρμανση και μάλιστα τον γκάζι έχει και ρόλο περιβαλλοντικών. Δεν είναι όπως το πετρέλαιο που αφήνει υπολείμματα στην ατμόσφαιρα. Τον γκάζι καίγεται τέλεια και δεν αφήνει κανέναν. Το δεύτερο είναι ότι επειδή από την 1η-1η του 2016 έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν το υγραέριο στα αυτοκίνητα, έρχονται τώρα, παρόλο που λέγανε ότι δεν θα αυξηθεί ο φόρος, να μειώσουν τον ανταγωνισμό στα κλασικά καύσιμα. Άρα εδώ είναι και το χέρι που έβαλαν ενδεχόμενα οι εταιρείες, το καρτέλ των εταιρείων των καυσίμων, για να μειώσουν τον ανταγωνισμό εκεί και να πάει περίπατον αυτή όλη η προσπάθεια για να πάρει ο κόσμος φτηνών καύσιμων να κινηθεί που είναι εγκλωβισμένος στα αυτοκίνητά του. Αυτοί πιστεύουμε είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους εκμεταλλεύτηκαν
και έρχονται να εισπράξουν από τον πολίτη ξανά με έναν άλλον επιπρόσθετο φόρο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο και στον Γιώργο τον Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, από το Σύνδεσμο Καταναλωτών. Καλημέρα, κύριε Στυλιανού, και σε εσάς. Καλημέρα. Αντιλαμβάνουμε, ούτε εσείς το ξέρατε έτσι, ούτε ο δικός σας σύνδεσμος ήξερε κάτι. Το μάθατε μετά. Ναι, όπως όλοι οι υπόλοιποι, έτσι και εμείς το μάθαμε εκ των υστέρων, μετά από την απόφαση. Και μετά που ο έφορος φορολογίας είχε εκδώσει την ανακοίνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω χαρακτηριστικά, γιατί χθες και θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Πίτσακο από μέρους του Συνδέσμου Διανομέων Υγραερίου. Είναι χαρακτηριστικό. 1.000 ευρώ που χρειάζεται, περίπου 1.000 ευρώ χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να βγάλει το χειμώνα. Πλήρωνε 1.050 περίπου με την προηγούμενη φορολογία. Σήμερα θα πληρώνει 1.190, δηλαδή είναι 140 ευρώ η διαφορά μέσα σε μια νύχτα. Διότι κάθε λίτρο. Θα έχει πλέον 14% επιπρόσθετο. Ναι, μέχρι πού θα πάμε όμως, κύριε Στυλιανού, και ως σύνδεσμοι καταναλωτών, μήπως έχουμε έτσι κάτσει λίγο στα ζεστά μας? Πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Δεν γίνεται μια το ένα, μια το άλλο. Μπαίνουν φόροι από εδώ, μπαίνουν φόροι από εκεί, πίσω από κλειστές πόρτες και εμείς ήσυχοι. Πρέπει να αντιδράσει λίγο δυναμικά ο κόσμος. Τι λέτε? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η επιλογή της εκκρεμής φορολογίας για την αύξηση της. Δεν είναι η προϊόντα η οποία θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα, διότι αφορά λίγους καταναλωτές και ίσως ήταν και αυτός ο σκοπός, όπως είπε και ο κ. Αριστοδήμου προηγουμένως, επειδή δεν πιάνει όλο το φάσμα των καταναλωτών. Αν υπήρχε το θέμα της υγραεροκίνησης και οι καταναλωτές χρησιμοποιούσαν αυτόν το είδος καυσίμου για τη μετακίνησή τους, ίσως οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ περισσότερες. Θα υπάρχει από το Γενάρη. Θα υπάρχει από το Γενάρη αυτό. Θα υπάρχει, γιατί θα προχωρήσουν οι καταναλωτές και όλα τα οποία πλέον, διότι δεν θα τους υπέρει. Ή αν δεν σου συμφέρει κάτι για να πληρώσει να κάνει τη μετατροπή, γιατί δεν κάνει. Θα παραμείνει στο εφιστάμενο καθεστώς. Οπότε, ναι, κύριε Αριστοδήμου, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, με συγχωρείτε, δεν είπα δεν αφορά όλους τους καταναλωτές. Αφορά όλους τους καταναλωτές και θα εξηγήσω πώς. Απλά είπα ότι είναι λίγοι αυτοί που κάνουν τη διανομή. Αυτοί είναι οι εταιρείες βασικά. Και δεν είναι όλο το φάσμα της αγοράς που είναι, δεν είναι ένα προϊόν δηλαδή ευρέως καταναλωτικό. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, όμως, αλλά να σας πω, στέλνουν μηνύματα ο κόσμος. Κύριε Αριστοδήμου, στέλνει μηνύματα ο κόσμος ότι αυξήθηκε και η ποτήγια 2 ευρώ. Ναι, αυξήθηκε. Ωραία, αυξήθηκε και η ποτήγια. Αυτό είναι άλλη αυξήση την οποία έχουν επιβάλει οι εταιρείες. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, έχουν νομίζω αυξήσει κατά 2 ευρώ. 60, ναι, στην μπουκάλα 2 ευρώ, που σημαίνει είναι περίπου 60% νομίζω, αν είμαι σωστός, 60 σέντι στο λίτρο, κάπως έτσι είναι. Τέλος πάντων, θα σας το πει ο κύριος Πίτσακος ίσως καλύτερα, διότι είναι αυτός πιο ειδικός στο θέμα, είναι άμεσα ειδικός τέλος πάντων πάνω στο θέμα, διότι αφορά τον αφορά. Όμως να πω ότι θα επηρεάσει τους καταναλωτές και άμεσα και έμμεσα. Με ποιον τρόπο? Να είναι σε αυτούς οι οποίοι το αγοράζουν για τη θέρμανσή τους και η αύξηση είναι αυτή που αναφέρατε εσείς περίπου προηγουμένως, έτσι, ανάλογα και με το σπίτι, με το μέγεθος του σπιτιού και ανάλογα και με το ύψος βέβαια. Πιο ψηλά, που είναι πιο κρύο, θα είναι περισσότερα τα λεφτά που θα υποστεί, το βάρος που θα υποστεί ο καταναλωτής. Από την άλλη, όμως, οι καταναλωτές οι υπόλοιποι θα υποστούμε τις επιπτώσεις πάνω σε κάθε άλλο προϊόν, όπως συνήθως συμβαίνει. Για παράδειγμα, οι χώροι εστίασης, τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν αυτό το υγραέριο μέσα στους μεγάλους τους κυλίντρους, εκεί δεν είναι όλα που το ΦΠΑ το παίρνουν πίσω και θα πει κάποιος ότι μα το ΦΠΑ θα το ζητήσουν, θα το πάρουν πίσω, άρα δεν θα το προσθέσουν στο τιμολόγιο που πάει στον καταναλωτή. Κάποιοι θα το κάνουν και όπως κάνουν συνήθως θα το εκμεταλλευτούν, όπως το εκμεταλλεύεται και το κράτος, η κυβέρνηση. Έτσι, γιατί δηλαδή ήδη να μην. Άμα το κράτος κλέβει τον πολίτη, οι πολίτες, γιατί να έχουμε απαιτήσει να μην κλέψουν τον πολίτη? Λοιπόν, εννοώ οι επιχειρηματίες αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιχειρήσεις και πουλούν είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Από την άλλη, κάποια μικρά εστιατόρια, που είναι πάρα πολλά τα μικρά τα εστιατόρια, που συχνάζει σήμερα με την κρίση ο κόσμος περισσότερο. Αυτοί δεν πληρώνουν ΦΠΑ διότι δεν είναι εγγεγραμμένοι. Ενδεχόμενα να μην παράγουν τόσο πολύ κύρων που να είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο ΦΠΑ. Αυτοί θα μεταφέρουν το κόστος. Όπως και πολλοί άλλοι θα μεταφέρουν το κόστος. Και η μοτοκίνηση όμως αύριο, τα αυτοκίνητα με το υγραέριο, θα είναι σε όλο το φάσμα των πολιτών. Και οι εταιρείες, από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν έχουν κάνει κίνηση για να προετοιμαστούν να εγκαταστήσουν τα συσκευές οι οποίες θα τροφοδοτούν τον γκάζι. Μήπως αυτός είναι ο λόγος? Οι εταιρείες θέλουν να διατηρήσουν το μονοπόλιο που διαθέτουν εκεί με την εύνοια του κράτους και τις τιμές τις ψηλές και να μας παίζουν όπως παίζουν πάντοτε στα δάχτυλα τους τον κόσμο, τους καταναλωτές. Μήπως αυτός είναι ο λόγος, ο βασικός?
Λοιπόν. Και το γεγονός του χειμώνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αριστοδήμου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στυλιανού, θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο? Ναι, αυτό, να ολοκληρώσω αυτό που προσπαθούσα να πω προηγουμένως. Η φορολογία αυτή, αυτή τη στιγμή αφορά ειδικότερα τους καταναλωτές οι οποίοι δέχονται με χύμα υγραέριο, ιδιαίτερα για σκοπούς θέρμανσης, αλλά και τους επιχειρηματίες οι οποίοι κυρίως εστίαζαν, όπως είπε ο κ. Αριστοδήμου. Αν όμως η φορολογία αυτή έμπαινε σε έναν άλλον καυσιμό, π.χ. στη βενζίνη 95 για παράδειγμα, η αντίδραση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον κόσμο και θα αφορούσε σχεδόν το 100% των Κυπρίων καταναλωτών λόγω των οχημάτων τους. Αυτή είναι η διαφορά που ήθελα να τονίσω προηγουμένως και φαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν όσο έντονα θα έπρεπε. Αλλά από την άλλη δεν θεωρώ ότι οι Κύπροι είναι σε χειμέρια ανάγκη. Έχουν ξεκινήσει να αντιδρούν. Υπάρχουν αντιδράσεις, νομίζω το βλέπετε και εσείς από το σταθμό εκεί, τις αντιδράσεις που έρχονται κοντά σας. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία αντίδρασης γενικότερα και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλα ερεθίσματα αυτής της φύσης προς τους καταναλωτές, διότι δεν αντέχουν οι καταναλωτές άλλες φορολογίες, ούτε διορθώσεις φορολογιών προς τα πάνω όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει σε κάποια φάση να ξεκινήσουμε να βλέπουμε και την άλλη πλευρά και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να κινηθούν στην οικονομία για να βοηθήσουν και την οικονομία και την ανάπτυξη. Λοιπόν, ούτε σας φαντάζομαι σας κάλεσαν. Δεν υπάρχει σύσκεψη, γιατί διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι έχει σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Εμπορίου για το θέμα αυτό. Δεν σας έχουν καλέσει, έτσι? Δεν υπάρχει κάτι? Όχι. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πω βέβαια κυρίες και κύριοι ότι έχει ασκήσει έντονη κριτική για αυτό το θέμα το ΑΚΕΛ. Από την περασμένη εβδομάδα είχαν γίνει δηλώσεις από μέρος του βουλευτή του κόμματος του Κώστα από το περασμένο Σάββατο και εμείς τον φιλοξενήσαμε. Και το ΑΚΕΛ προχώρησε και ενέγραψε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Εμπορίου για αυτεπάγγελτη εξέταση και θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Να καλημερίσουμε όμως και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διανομέων Υγραρίου, ο Μίκης ο Πίτσακος, είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας κύριε Πίτσακε. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γεωργία, καλημέρα κυρία Γεωργίου, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, εσείς έχετε άμεση επαφή με τον κόσμο, τι γίνεται, σας φωνάζουν που πάτε αυτό να βάλετε αέρα? Είναι ότι εμείς έχουμε όλον τον κόσμο για αυτό το θέμα και μας φωνάζουν και με το δικαιό τους, διότι δεν έχει προετοιμαστεί ο κόσμος για το φόρο που επιβλήθηκε ακόμη 14% πάνω στην αύξηση. Ο κόσμος δεν ήταν καθόλου ενήμερος, ούτε και εμείς σαν αντιπροσώποι των εταιριών, να προετοιμάσουμε τον κόσμο και να γνωρίζουν ότι θα αυξηθούν. Δεν το ξέρατε ούτε εσείς? Δεν το ξέρατε. Τώρα αυτό μετά που το αύξησα πρώτη... σας είπαν γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση? Ακόμη δεν έχουμε πάρει ικανοποιητική απάντηση από κανένα τμήμα της κυβέρνησης. Από κανένα. Να σας πω. Την πρώτη του μηνός ήταν κλειστά όπως γνωρίζετε. Ήταν η αργία, ναι. Και δημοσιεύτηκε 2 του μηνός μετά την επισήμω εφημερίδα της κυβέρνησης. Και μάλιστα ήταν μεγάλη εκπληξία μας που δεν είχαμε καθόλου ενημερωθεί και μάλιστα ο κόσμος ενημερωθεί και μικρό γρήγορα. Τι κάνει τώρα ο κόσμος, σας λέει να βάζετε πιο λίγο αέριο ή σας λέει μην έρθετε καθόλου? Όχι, μας λέγουν είναι ότι θέλουν να μετακινήσουν τα αντεπόζητα τους και να τους βάλουμε μπουκάλες των 50 κιλό για να κλειδώσουν από τη φορολογία. Την άδικη φορολογία, διότι ο κόσμος δεν αντέχει πλέον. Εσπάσαν τα κόκκαλα του φορολογίες. Να σας πω, εσείς ξέρετε, επειδή μου στέλνουν μηνύματα κόσμος, αυξήθηκε 2 ευρώ και η ποτήγια. 60 ευρώ τον τόνο. Εχθές σε στείλα μαζί. Εντάξει, μια ποτήγια πόσα πουλεί του σήμερα, κύριε Πίτσακη? 10 ευρώ, 10, πόσα? Ήταν 10 ευρώ, βρίσκεσαι στο μεγάλες υπεραγορές. Σήμερα θα καταλήξουν γύρω στα 11 ευρώ, 11 και κάτι. Και τα περίπτωρα κάποιοι θα μπλούν μερικοί περισσότερα. Σχεδόν 2 ευρώ αύξηση. Μα είναι μεγάλη αύξηση αυτή. Έρχεται χειμώνας, ο κόσμος θα χρησιμοποιεί τις μποτήλιες περισσότερο. Άνθρωποι, οι συνταξιούχοι είναι με τα γκάζια που θερμαίνονται. Τι θα γίνει τώρα? Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι μόνο το θέμα της αύξησης. Το θέμα της αύξησης είναι λίγο κοντά στο πολύ που έβαλαν το φορολογία. Η φορολογία που δεν τρώεται με τίποτε. Δεν επιτρέπεται το 14% που μέσα σε μια νύχτα να ξυπνήσαν που το πρωί ξημέρωμα και είπαν αποφασίζομαι χωρίς να ρωτήσουν κανέναν απολύτως. Είναι μεγάλη εκπληξία μας και ειδικά για τον κόσμο των φτωχών για αυτό το θέμα.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και είμαστε διαδίκτες όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, και η αύξηση του ΦΠΑ είναι πολύ σημαντική, αλλά βεβαίως η άποψή μου είναι και η αύξηση αυτής της μποτήλιας είναι πολύ σημαντική. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί καθημερινά και στα σπίτια που μαγειρεύουν, αλλά τώρα έρχεται χειμώνας. Πολλοί θερμαίνονται με τις σόπες τις παραδοσιακές. Νομίζω δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα για πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε να μας δώσει κάποιος ακόμα μια εξήγηση γιατί επήλθε αυτή η τόσο σημαντική αύξηση από το 5 στο 19 για το χύμα υγραέριο. Και τι θα γίνει αύριο, αν αυτό θα είναι και αποτρεπτικό στο τέλος της μέρας για κάποιους να μετατρέψουν και τα οχήματά τους σε γκάζι. Άνω τελεία βάζουμε σε αυτό το θέμα. Θα αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην όμορφη και ακριτική Δερίνια. Μας ακούει ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, είχαμε χθες την θετική εξέλιξη. Μας ενημέρωσαν από μέρους της Τεχνικής Επιτροπής για το Κυπριακό ότι είναι όλα εντάξει και αρχίζουν οι εργασίες να ανοίξει το δόφραγμα της Ζερινιάς. Ναι, έχει αποφασιστεί, έχει υπαρθεί πολιτική απόφαση για διάνοιξη του δόφραγματος της Ζερινιάς. Μετά που η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχτεί την εισήγηση της ελληνοκυπριακής πλευράς στην Τεχνική Επιτροπή για τη διάνοιξη των φραγμάτων. Σίγουρα οι Τουρκοκύπροι το ξανασκέφτηκαν και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον παλιό δρόμο, τον υφιστάμενο δρόμο, τον παλιό δρόμο παρουσίων της λεωφόρου Αμχώστου, όπως είναι γνωστός στη Δερίνια, ο οποίος οδηγεί από τη Δερίνια μέσω Αγίας Ζώνης στην Αμόχωστο. Κύριε Γεωργίου, είναι ο πιο εύκολος δρόμος, αφού μιλάμε για ένα δρόμο των 800 μέτρων μόνο. Τώρα σε δύο λεπτά ο δικός θα μπορεί κάποιος από τη Δερίνια να μεταβεί στην Αμόχωστο και δεν θα κάνουμε το γύρο μέχρι τα Στροβίλια για να μας παίρνει 25 λεπτά. Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που θα εξυπηρετήσει και τον κόσμο. Ένας δρόμος, λέτε, μόλις 800 μέτρα και σε δύο λεπτά τώρα θα έσαστε στην Αμόχωστο. Άρα λογικά δεν θα έχουμε πολλές... Είναι υφιστάμενος δρόμος. Ναι, είναι υφιστάμενος. Ναι, ναι. Άρα λογικά, κύριε Δήμαρχε, δεν θα χρειαστούν και πολλές τεχνικές εργασίες, έτσι. Κοιτάξτε, οι τεχνικές εργασίες που πρέπει να γίνουν, καταρχάς, πριν πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχουν ναρκοβέρια στην περιοχή. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν είμαστε ειδικοί. Υπάρχουν πιο ειδικοί από εμάς και αυτά είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Θα δοθεί χρόνο στα Ηνωμένα Έθνη να ψάξουν στην περιοχή για ναρκοπαίδια. Θα μετακινηθεί το στρατόπεδο, το φυλάκιο, με συγχωρείτε, του κατοχικού στρατού, επειδή δεν είναι στρατόπεδο όπως λέχθηκε παλιά. Και άρα ο δρόμος θα είναι ελεύθερος. Εναπόκειται τώρα σε εμάς. Μόλις πάρουμε το πράσινο φως από τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν υπάρχουν ναρκοπαίδια, να αρχίσουμε τις τεχνικές εργασίες. Σε συνεργασία πάντα με τους εμπλεκόμενους φορείς. Άρα, αν κυλήσουν όλα ομαλά, τέλος πάντων, ίσως αρχές του 2016 μπορεί και να είναι όλα έτοιμα. Ενώ να μπορεί να είναι σε χρήση αυτός ο δρόμος. Αυτό που λέμε πάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι ο κόσμος θέλει να ακούει χρονοδιαγράμματα. Είναι επικίνδυνο να μιλάμε για χρονοδιαγράμματα, επειδή δεν εξαρτάται μόνο από εμάς πότε θα ανοίξει, αλλά η εμπειρία μας λέει ότι από τη στιγμή που πάρθει η απόφαση, σε περίοδο 2-3 μηνών θα είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε το δόφραμα. Άρα, πολύ σωστά είπατε και μπορεί να το είπαν και άλλοι, εντός του 2015, τέλος του 2015, αρχές του 2016, ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει το δόφραμα της Δερίνης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά. Είμαστε καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είχαμε ακούσει από την 1η του Οκτώβρη που ήταν η εορτασμή τον Υπουργό Παιδείας να μας λέει για τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου του για αλλαγές στις εξετάσεις στα σχολεία. Χθες είχαμε Συμβούλιο Παιδείας. Αυτό σημαίνει και τα κόμματα ήταν εκεί και άκουσαν ή είπαν και τις δικές τους απόψεις. Θα μας το πούν όμως καλύτερα εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ. Χρήστος Χριστοφίδης, υπεύθυνος επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και συγγνώμη και για την διακοπή. Ο Χαράλαμπος Σταυρίδης, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του Δημοκρατικού Συναγερμού, και οι δύο ήταν παρόντες χθες στην συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Κύριε, καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα κύριε Σταυρίδη, κύριε Χριστοφίδη. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χριστοφίδη, αφού είστε και κόμμα της αντιπολίτευσης, συμφωνείτε με όλα αυτά που πάνε να γίνουν ως αλλαγές, που τέλος πάντων εισηγείτε το Υπουργείο για αλλαγές? Διαφωνούμε με την ουσία της πρότασης και όχι γιατί είμαστε αντιπολίτευση, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η ουσία της πρότασης που έχει κατατεθεί θα είναι πραγματικά καταστροφική για το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέμε αυτό διότι ενώ έγινε μια επιτροπή για να καταθέσει εισηγήσεις για τις πανκύπριες εξετάσεις και η βασική εισήγηση είναι ο διαχωρισμός των εισαγωγικών από τις απολυτήριες εξετάσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, θέση με την οποία εμείς συμφωνούμε, αυτή η επιτροπή προχώρησε και έκαμε εισηγήσεις και προτάσεις για την επιβολή και καθιέρωση εξετάσεων σε ολόκληρο σχεδόν το εκπαιδευτικό σύστημα από την έκτη δημοτικού μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο ανά τετράμινο. Και η δική μας η έντονη ανησυχία και διαφωνία είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα μετατρέψουμε το δημόσιο σχολείο σε μια βιομηχανία προετοιμασίας των μαθητών για εξετάσεις και διεξαγωγής εξετάσεων. Την ίδια στιγμή η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ξέρετε, αυτές οι εξετάσεις θα είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα για να βλέπουμε τις αδυναμίες των μαθητών. Δύο σημεία για αυτό το επιχείρημα. Πρώτον, με κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις και με μια εξέταση και σε κάποια αντικείμενα κανένας δεν μπορεί να εντοπίσει επαρκώς τις αδυναμίες κάποιου μαθητή και σίγουρα όχι σε μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που είναι όλη μέρα μαζί του. Και δεύτερον και πιο σημαντικό, από τη στιγμή που θα υπάρχει βαθμολόγηση δεν θα είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα, θα είναι συγκριτικού χαρακτήρα οι εξετάσεις και αυτές οι εξετάσεις θα ενισχύσουν την παραπαιδεία, θα ενισχύσουν το φροντιστήριο ακόμα περαιτέρω και θα μας θέσουν σε ένα δρόμο εντελώς αδιέξοδο. Εμείς καλούμε το Υπουργείο Παιδείας για να ολοκληρώσω τη δική μας τη θέση. Ας γίνει ο διαχωρισμός πανκυπρίων απολυτηρίων εξετάσεων. Υπάρχει και μια άλλη εισήγηση για να έρθουν οι ανεξετάσεις πιο νωρίς για καλύτερη προετοιμασία και των μαθητών και των σχολείων, στην οργάνωση των σχολείων. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτήν την άποψη και ας αφήσουμε πίσω αυτόν το οποίο ούτως ή άλλως δεν ήταν αρμοδιότητα της συγκεκριμένης επιτροπής στους όρους εντολής. Αυτήν την εντατική επιβολή εξετάσεων από την έκτη δημοτικού και εντεύθε δεν θα δημιουργήσουμε ένα σχολείο με τεράστιες ανισότητες, με έμφαση στις εξετάσεις και στη γνώση μόνον και όχι στις ευρύτερες δεξιότητες, έρευνα, projects, εμπάθηση στη σκέψη και ούτω καθεξής. Ωραία. Και θα εκδιώκουμε εκείνα τα παιδιά, των οποίων οι γονείς πιθανόν να μπορούν να σηκώσουν το κόστος των φροντιστηρίων. Εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν θα αντέξουν αυτόν το εντατικό σύστημα εξετάσεων από το ίδιο το σχολείο. Ωραία, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σταυρίδη, να δούμε τι λέει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αν συμμερίζεται ή αν απορρίπτει αυτές τις ανησυχίες τις οποίες έχετε εκφράσει τώρα. Κύριε Σταυρίδη, τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι στα πλαίσια χθες της συνεδρίας του Συμβουλίου Παιδείας δεν έγινε παρουσίαση κάποιας τελικής πρότασης. Έγινε παρουσίαση μιας εισήγησης από την αρμόδια επιτροπή και ακριβώς ακολούθησε συζήτηση μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αν θέλετε, μεταξύ των κομμάτων αλλά και των διάφορων φορέων που μετέχουν στο Συμβούλιο Παιδείας. Ακούστηκαν διάφορα. Υπάρχουν εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής με τις οποίες συμφωνούμε. Υπάρχουν και εισηγήσεις οι οποίες δημιουργούν προβληματισμό ή θέλουν καλύτερη ανάλυση. Μέχρι θέλετε να μας πείτε με ποια συμφωνείτε. Θα σας πω τόσο συγκεκριμένα. Ναι. Ναι, απλά θέλω να πω διαδικαστικά ότι μέχρι τις 30 Οκτωβρίου όλοι οι φορείς, τα κόμματα έχουν την δυνατότητα πιο συγκεκριμένα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και θα συνεχιστεί ο διάλογος.
Άρα αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια τελική πρόταση ή αλλαγή του φυσικάμενου συστήματος. 30 τώρα, το Οκτώβρη θα πάτε πίσω με τις δικές σας θέσεις δηλαδή, με δικές σας εισηγήσεις ή όχι? Νομίζω κάθε φορέα θα επιστρέψει με δικές. Άρα 30 το Οκτώβρη είναι το επόμενο χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ναι, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της εισήγησης, εμείς θεωρούμε ότι γενικά κινείται προς την ευθύ κατεύθυνση ο Υπουργός. Βλέπουμε επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια να κινούνται τα πράγματα και να γίνονται μεταρρυθμίσεις, να αγγίζονται τα θέματα στα οποία όλοι γνωρίζαμε ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Και ναι, η ενοποίηση των ενιαίων εξετάσεων που υπήρχαν παλιά με τις προεισαγωγικές εξετάσεις και μετά τις εξετάσεις πρόσβασης είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Είχε δημιουργήσει πρόβλημα διότι είχε ενοποιήσει δύο εξετάσεις που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Η μία είναι ακριβώς διαγωνιστικός και η άλλη είναι για να αξιολογήσει την χρονιά την οποία έχει περάσει ο μαθητής και τις είχαμε ενοποιήσει σε μία εξέταση. Τώρα η Επιτροπή αυτή εισηγείται την επιστροφή στον διαχωρισμό των δύο. Να πω ότι εάν θα είναι ένα σύστημα εξετασιοκεντρικό, δεν έχει τόσο να κάνει με το πόσες εξετάσεις δίνει ο μαθητής, διότι και σήμερα δίνουν εξετάσεις οι μαθητές. Τα διαγωνίσματα που κάθονται ανά τετράμινα, εξετάσεις είναι. Οι τελικές εξετάσεις που δίνουν οι απόκτησες απολυτηρίου, εξετάσεις είναι για αυτές. Το αν θα είναι ένα σύστημα εξετασιοκεντρικό ή όχι, έχει σχέση με το αν ο μαθητής ακριβώς του δίνει τη δυνατότητα καλύτερα να διατηρήσει αυτά τα οποία έχει διδαχθεί το τετράμινο που πέρασε ή αν πρέπει με μία εξέταση, με λιγότερες εξετάσεις, να κρυφθεί για το σύνολο της χρονιάς που πέρασε. Άρα εμείς θεωρούμε ότι με το να γίνονται εξετάσεις στα τέλη του τετραμήνου, αν αυτές γίνονται με ορθό τρόπο και αντιστοιχούν ακριβώς στο να διαπιστωθεί το επίπεδο και η πληρότητα της μάθησης, όχι μόνο των μαθητών, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος, διότι αυτό σημαίνει μια διαμορφωτική εξέταση. Σου δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσεις τόσο την πρόοδο και τις αδυναμίες του μαθητή, όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος. Διότι, κοιτάξτε, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάποια συγκριτικά αποτελέσματα με τα οποία να αξιολογούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Παρά μόνο τις συγκρίσεις ή τις αξιολογήσεις που γίνονταν από την Παγκόσμια Τράπεζα ή από διάφορες άλλες διεθνείς αξιολογήσεις. Και τις οποίες λέμε ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στα δικά μας επίπεδα. Και με τεσμιές εξετάσεις μπορούμε να βρούμε τις αδυναμίες. Mm-hmm. Και γενικά στο δύο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και επιμέρους σε συγκεκριμένα σχολεία και να τα διορθώσουμε. Ο φόβος που λέει το ΑΚΕΛ ίσως για αύξηση της παραπαιδείας, της ζήτησης για παραπαιδεία, άρα επιβαρύνουμε οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή σήμερα που δεν υπάρχει διαχωρισμός των συγκριτικών εξετάσεων με τις εξετάσεις διαμόρφωσης και αξιολόγησης, δεν έχουμε παραπαιδεία. Σας είπα και προηγουμένως, το θέμα της παραπαιδείας δεν έχει να κάνει με το πόσες εξετάσεις δίνει ένας μαθητής, που και σήμερα δίνουν εξετάσεις πολλές. Δίνουν τα διαγωνίσματα στην τάξη, δίνουν τις τελικές εξετάσεις. Αλλά να πω ότι η εισήγηση που έχει διατυπωθεί για επέκταση του θεσμού των εξετάσεων αυτών και στις άλλες τάξεις, είναι μια εισήγηση, δεν είναι μια απόφαση. Είναι μια σκέψη της Επιτροπής, η οποία θέλει συζήτηση και ούτως ή άλλως δεν θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση. Δε. Σε πρώτη φάση αυτό το οποίο συζητείται και θα εφαρμοστεί είναι ο διαχωρισμός των εξετάσεων στην τρίτη ηλικίου. Για τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ακολουθήσει η συζήτηση. Που γι' αυτό καταλαβαίνω ότι όλοι συμφωνείτε, έτσι κύριε Σταύρη, να διαχωριστούν οι εξετάσεις, συμφωνείτε σε αυτό. Βέβαια, βεβαίως διαφωνούμε, να πούμε ότι ακούστηκαν και άλλες αξιόλογες εισηγήσεις. Όπως αυτή για τη μεταφορά των εξετάσεων για τους ανεξεταστικούς από το Σεπτέμβριο τον Ιούνιο, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στο σχολείο να είναι καλύτερα προετοιμασμένο με την έναρξη της χρονιάς. Αλλά να αναφέρουμε ότι θα προηγούνται αυτής της εξέτασης του Ιουνίου δύο εβδομάδες ενισχυτικής διδασκαλίας σε αυτούς τους μαθητές. Δωρεάν δηλαδή φροντιστηρίων από το κράτος, όπως θα έπρεπε να είναι πάντοτε, ούτως ώστε αυτοί οι μαθητές να μπορούν καλύτερα προετοιμασμένοι. Και όχι αφού προηγηθούν δίμηνες διακοπές καλοκαιριού να καθίσουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις και την πρόσβασή τους την επόμενη χρονιά. Οπότε να πούμε ότι ακόμα αξιόλογη είναι και η εισήγηση για τη μεταξιολόγηση των εξετάσεων. Αφού εντοπίζεται το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κάθε χρονιά μπορεί να εντοπίζουμε διάφορα προβλήματα, θέματα τα οποία ήταν ακατάλληλα, μαθητές οι οποίοι δεν ήταν ως τα προετοιμασμένοι για το επίπεδο των εξετάσεων στις οποίες είχαν υποβληθεί, αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε μηχανισμός αξιολόγησης αυτών των προβλημάτων. Τώρα υπάρχει εισήγηση για να δημιουργηθεί συγκεκριμένος μηχανισμός αξιολόγησης, ο οποίος κάθε χρονιά μετά το πέρασμα των εξετάσεων, είτε των συγκριτικών είτε των διαμορφωτικών,
ακριβώς θα αξιολογεί που υπήρξαν προβλήματα και θα κάνει εισηγήσεις για βελτίωση είτε των εκπαιδευτικών είτε των βαθμολογητών, εάν υπάρχουν προβλήματα στις βαθμολογίες, είτε για διάφορες αδυναμίες που εντοπίζονται στις γνώσεις των μαθητών. Άρα το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε εμείς είναι ότι υπάρχει χώρος για διάλογο. Η παιδεία δεν είναι χώρος για αντιπαραθέσεις. Υπάρχουν ανησυχίες τις οποίες βλέπουμε και εμείς. Θα τις συζητήσουμε. Το κάθε κόμμα, το κάθε φορέας θα ετοιμάσει τις εισηγήσεις τους. Αλλά ας μην κάνουμε το θέμα της παιδείας ως ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Κύριε Χρυστοφίδη. Δεν ξέρω, η πρόταση προφανώς έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή, αλλά για να τεθεί ενώπιον μας, φαντάζομαι λογικά θα δημιουργηθεί το Υπουργείο Παιδείας. Αλίμονο δηλαδή αν η κάθε άποψη η οποία έβλεπε τη δημόσια σφαίρα εγκαταδίθετο στο Συμβούλιο Παιδείας για συζήτηση χωρίς ο αρμόδιος υπουργός να την υιοθετεί. Άρα προφανώς έχουμε μια πρόταση η οποία έχει διαμορφωθεί από μια ειδική επιτροπή, την οποία επίσης προφανώς το Υπουργείο Παιδείας υιοθετεί. Να δούμε όμως λίγο πρακτικά τι θα συμβαίνει με αυτό το σύστημα. Θα έχουμε ένα σύστημα λοιπόν, το οποίο θα προνοεί εξετάσεις, θα οργανώνεται κεντρικά, θα συγκρίνονται μεταξύ τους τμήματα, σχολεία, μαθητές με μια συνεχή διαδικασία και σκεφτείτε τώρα τι πραγματικά και πρακτικά θα συμβαίνει στα σχολεία. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα προσανατολίζεται στο πώς θα επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα με μια τυποποιημένη μάλιστα διαδικασία εξετάσεων, με μια τράπεζα αριθμάτων και με τα περιβόητα SOS και ούτω καθεξής. Τα SOS εννοώ, πολύ γνωστά στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, θα έχουμε λίγον εκπαιδευτικό χρόνο και πολύ χρόνο για προετοιμασία εξετάσεων. Από την έκτη δημοτικού μέχρι και την τελευταία βαθμίδα του λυκείου. Αυτό πρακτικά κατά την άποψή μας, κατά την πεποίθησή μας, θα συμβαίνει εντός της σχολικής μονάδας. Το σχολείο δεν είναι μόνο γνώσεις. Το σχολείο είναι αξίες, είναι δεξιότητες. Είναι συμπεριφορές, όλα αυτά πώς θα τα καλλιεργήσουμε, πώς θα τα μετρούμε μέσα από μια εξέταση. Επίσης, σχεδόν από όλους όσους τοποθετήθηκαν χτες, εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις για το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδιαίτερα των απολυτήριων και των εισαγωγικών, με βάση το σύστημα το οποίο έχουμε ενώπιον μας. Ένα σύστημα με βάση το οποίο θεματοθέτες θα είναι γνωστοί πολλούς μήνες πριν, με μια διαδικασία δημοσίευσης πολλών πιθανών θεμάτων και ούτω καθεξής. Το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας, θέλω να το υπογραμμίσω, διότι κατά την άποψή μας ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Ποιος θα είναι? Το μεγαλύτερο επίτευγμα του εκπαιδευτικού κυπριακού συστήματος ποιον ήταν? Ότι έχει σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια την μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο προώρα. Δηλαδή, καταφέρνουμε και κρατούμε τα παιδιά μας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες και της Ευρώπης, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ ψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου. Μέσα σε αυτές ιδιαίτερα τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες. Η εντατικοποίηση των εξετάσεων. Η ενίσχυση της σημασίας που θα αποκτήσει η παραπαιδεία θα σπρώξει τακτικά τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, των αδύναμων στρωμάτων προς την έξοδο από το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή η μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε και αλλού. Δεν είναι ιδέα μόνο της Επιτροπής. Η μεταρρύθμιση Αρσένη στην Ελλάδα αυτήν την φιλοσοφία είχε. Η μεταρρύθμιση Αρσένη στην Ελλάδα εφαρμόστηκε 2 χρόνια και αποσύρθηκε άρον-άρον για τα καταστροφικά αποτελέσματα που είχε για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Και αλλού όπου έχει εφαρμοστεί αυτό το εντατικό σύστημα εξετάσεων, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, αν δείτε όλους τους συγκριτικούς παιδαγωγούς ή τους σημαντικούς κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης,
θα σας πούν ότι όχι μόνο δεν έφερε τα αποθυμένα αποτελέσματα, αλλά δημιούργησε και τεράστια προβλήματα. Άρα, εμείς είμαστε εκεί, είπα και που ήδη συμφωνούμε, να στηρίξουμε τις όποιες αλλαγές προς τη θετική κατεύθυνση για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά πραγματικά απευθύνω για ακόμα μια φορά έκκληση να μην προχωρήσουμε στην υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος, μιας βιομηχανίας προετοιμασίας και διεξαγωγής εξετάσεων, διότι τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για το εκπαιδευτικό μας. Κύριε Σταυρίδη, και εσείς θα σας αφήσω για τον καταληκτικό σας λόγο. Απλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι ο αναλφαβητισμός και η πρόωρη εγκατάλειψη από τα σχολεία μας ούτε θα αυξηθεί ούτε θα μειωθεί από την αλλαγή του συστήματος εξετάσεων. Εξετάσεις γίνονται και σήμερα, εξετάσεις θα γίνονται πάντοτε. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα γίνονται είναι προς συζήτηση. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα βεβαίως έχει και θετικά, έχει και αρκετά προβλήματα σήμερα. Ξέρετε, είμαστε μια χώρα που ξοδεύουμε τα περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση με βάση το ΑΕΠ μας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, και όμως έχουμε πολύ φτωχά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται κάθε χρόνο κατ' επανάληψη και τα οποία δεν μπορούμε ορθά να αξιολογήσουμε, διότι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι μαθητές μας δεν είναι ενιαίος. Έχουμε σήμερα το φαινόμενο σε πολλές τάξεις διαφορετική εκπαιδευτική να ακολουθούν διαφορετική ταχύτητα ως προς την μάθηση, και όμως ακριβώς για να μην αποτυπώνεται στο χαρτί τυχόν μεγάλα ποσοστά αποτυχίας, το επίπεδο των εξετάσεων στο οποίο υποβάλλουν τους μαθητές να μην είναι ενδεικτικό ή να μην συμβαδίζει με το επίπεδο των γνώσεων τις οποίες οι μαθητές θα έπρεπε να είχαν. Εάν λοιπόν οι εξετάσεις αυτές οι διαμορφωτικές είναι διασυνδεδεμένες με τα εθνικά επίπεδα τα οποία εμείς θα ορίσουμε, το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί, οι οργανώσεις, τα κόμματα θα ορίσουν ότι πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές μας ποια θα πρέπει να είναι τα γνωσιολογικά επίπεδα σε σχέση με κάθε μάθημα, και αν ανταποκρίνονται σε αυτά τα επίπεδα, τότε αυτές οι εξετάσεις όχι μόνο δεν θα οδηγήσουν σε ένα εξετασιοκεντρικό σχολείο, αλλά αντίθετα θα είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτοβελτίωσης και των εκπαιδευτικών και του συστήματος του ιδίου. Τώρα, για το αδιάβλητο της διαδικασίας, ορθά έχουν ακουστεί διάφορες ανησυχίες και εμείς αναμένουμε βελτιωτικές εισηγήσεις σε αυτόν τον τομέα, διότι αν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί ακριβώς και το οποίο έχουν κερδίσει οι πανκύπριες εξετάσεις με τις όποιες αδυναμίες παρουσιάζουν σήμερα, είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας και ακριβώς αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί. Και σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Θεμάτων, να πούμε ότι αυτή με την πάροδο του χρόνου και την προσθήκη νέων θεμάτων ανά έτος σε αυτήν, τότε αυτή θα μεγαλώνει και θα βελτιώνεται. Όσο θα μεγαλώνει η Τράπεζα Θεμάτων, τόσο θα λιγοστεύει και η δυνατότητα για να επικεντρώνονται οι εκπαιδευτικοί σε σως περιοχές που έχουν ακουστεί πριν και να τυποποιούνται οι εξετάσεις. Άρα αυτές οι διαδικασίες όντως έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Σε κάποιες χώρες έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία, σε κάποιες άλλες χώρες έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη αποτυχία. Λοιπόν, εμείς ελπίζω να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε με μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ο κόσμος έχει εξάξει τα συμπεράσματά του. Ναι, είναι ξεκάθαρες οι θέσεις. Μικρή λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την έκθεση δημοτικού, κάτι το οποίο παλιότερα έχει απασχολήσει και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την εισαγωγή κάποιας εξέτασης στην έκθεση δημοτικού, η οποία δεν θα έχει ούτε συγκριτικό χαρακτήρα, ούτε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς πρόσβασης, δηλαδή στην επόμενη βαθμίδα στο γυμνάσιο. Αλλά όμως έχει εντοπιστεί από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι το κενό για το ότι δεν μπορούμε να αξιολογούμε τους μαθητές μας πριν αλλάξουν βαθμίδα, και ακριβώς τα μεγαλύτερα κενά και πολλά προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά τη μετάβαση του μαθητή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Χθες χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι των γονέων της δημοτικής εκπαίδευσης εξέφρασαν την συμφωνία τους με αυτή την προτινόμενη αλλαγή, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα έχουν συγκριτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τα παιδιά της έκθεσης δημοτικού, αλλά θα μας δώσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να εντοπίζουμε τις αδυναμίες και τα κενά που έχουν οι μαθητές κατά μια κρίσιμη περίοδο που είναι αυτή της μετάβασης τους από την δημοτική στο γυμνάσιο. Από τη δημοτική εκπαίδευση στο γυμνάσιο. Ευχαριστώ και τους δύο. Είπαμε, είναι ξεκάθαρες οι θέσεις. Ναι, κύριε Χριστοφίδη, και να κλείσουμε. Εσείς κρατάμε ότι θέλετε να αποσυρθεί αυτή η μετάβαση των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Εμείς συμφωνούμε ότι υπάρχει μια διαφορά, ένα χάσμα, να θέλετε, το οποίο πρέπει να γεφυρωθεί. Το οποίο όμως δεν θα γεφυρωθεί με μια εξέταση.
Και δεν θα είναι με την εξέταση, θα εντοπίσουμε τα προβλήματα. Θα είναι ένα τρόπο να εντοπίσουμε περισσότερα προβλήματα. Ναι. Βεβαίως θα εξαντληθεί το πρόβλημα με την εξέταση. Αν για παράδειγμα συνεχίσουμε για τα ορολόγια προγράμματα ή για τα αναλυτικά προγράμματα να έχουμε διαφορετικές επιτροπές για τη μέση ή τη δημοτική. Και αντί να υπάρχει ένα σχεδιασμό που να περιλαμβάνει και την ορθότερη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, θα αντικρίζουμε, αντί στην εκπαίδευση ενός ενιαίαν δηλαδή, ως ξεχωριστά κομμάτια και θα κάνουμε μια σαλαμοποιημένη προσέγγιση. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να μεταφέρονται όλες οι πληροφορίες για τον κάθε μαθητή σε σχέση εννοώ με τις γνωσιολογικές του δυνατότητες, με τις δεξιότητες του και ούτω καθεξής, από το δημοτικό στο γυμνάσιο, όπως γινόταν παλιά μέσω του συμβούλου στο γυμνάσιο και χθες έχει λεχθεί ότι έχει σταματήσει, και όχι να θεωρούμε ότι με μια εξέταση θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε εικόνα για ένα μωρό 12 χρονών. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο. 30 του Οκτώβρη λέτε θα επανέλθετε. Σίγουρα θα ξανακούσουμε και τις θέσεις σας, πώς θα διαμορφωθούν και πώς, τι λέει το Υπουργείο Παιδείας. Ευχαριστώ και τους δύο, κύριε Σταυρίδη, κύριε Χρυστοφίδη. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Λοιπόν, υπάρχουν και αντιδράσεις για το θέμα των εξετάσεων. Ο κύριος Στράτος από την Κερίνια λέει στην προδημοτική δεν θα κάνουν εξετάσεις τα μικρά για εισαγωγή στο δημοτικό. Είναι προφανές αυτό που θέλει να πει και ο τρόπος που το λέει. Σχολεία με μαθητές, λέει, και γονείς γεμάτα άγχος, αγχωμένοι μαθητές παντού. Και προηγουμένως για το θέμα του Ιεραρίου, πιο απλά λέει ένας ακροατής, έχουμε κράτος μαφιόζο, νονό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καληνύχτα, Κεμάλ. Θα πάμε όμως στην Τουρκία τώρα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Καθολική λογοκρισία στον τουρκικό τύπο για τη σφαγή. Πραγματικά αυτό έγινε στην Άγκυρα. Αυτά και πολλά άλλα θα μας μεταφέρει αμέσως τώρα ο Δημήτρης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή σας μέρα. Εύστοχα το πες. Καθολική είναι η λογοκρισία. Στα μέσα ενημέρωσης το δικαστήριο της Άγκυρας επέβαλε απογόρευση μετάδοσης ειδήσεων, ρεπορτάζ, κριτικής από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, από ίντερνετ, από κοινωνικά δίκτυα, από οτιδήποτε μπορεί να διαβάσει κάποιος άνθρωπος ή να ακούσει. Υπάρχει καθολική απογόρευση σχετικά με τις έρευνες για την πολυνεκρή ενέργεια. Είναι η πιο σκληρή παρέμβαση στην ελευθερία του τύπου της Τουρκίας. Έχουμε συνηθίσει από αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι η πιο σκληρή παρέμβαση. Ουσιαστικά τα μέσα ενημέρωσης παίζουν τις 3 Μαϊμού, δηλαδή δεν είδα, δεν άκουσα, δεν μιλώ. Ο λαός πλέον στερείται της ενημέρωσης. Την ίδια ώρα που ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί ο αριθμός των νεκρών για τις επίσημες αρχές είναι 97, για τον ιατρικό σύλλογο είναι 106. Σε αυτό λοιπόν ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί πόσοι είναι αυτοί νεκροί. Μόλις αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητες των δύο δραστών, έχουμε επίλυτη η απογόρευση. Υπάρχει ένα κλίμα, τρομοκρατίας. Ο κόσμος μεταξύ τους συζητάει, λέει, να μην βγαίνουν στον δρόμο, να μην μπαίνουν στο μετρό. Υπάρχει ο θυμός, υπάρχει η οργή, υπάρχει ο φόβος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της κοινωνίας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το άλλο. Η Τουρκία είναι διχασμένη και για το άλλο κομμάτι της κοινωνίας θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Εικόνιο είναι μια πόλη κατεξοχήν ισλαμική. Εκεί παίρνει ο Ερντογάν τα μεγαλύτερα ποσοστά, εκλογικά ποσοστά. Εκεί διεξήχθη ο αγώνας Τουρκίας, Εθνικής Τουρκίας Λετωνίας. Πριν τον αγώνα, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει στην Τουρκία τριήμερο πένθος. Πριν τον αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού στη γη. Μόλις ξεκίνησε αυτό το λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτά του ακούστηκαν σφυρίγματα, γιουχαίσματα και Αλλάχου Εκμπέρ, ο Θεός είναι ο μεγάλος, αυτό που φοράζουν και τις χαρισές. Αυτή ήταν η αντίδραση των θεατών της πόλης με τα μεγαλύτερα ποσοστά, εκλογικά ποσοστά στο κόμμα του Ερντογάν και του Νταβούτογλου. Και δεν ήταν άνθρωποι Λούμπενς αστοιχεία, ήταν άνθρωποι αυτοί που λέμε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Το γεγονός αυτό δείχνει τον διχασμό της κοινωνίας και είναι η κορυφή του παγόβουνου. Στην πιο αιματηρή τρομοκρατική επίθεση
εκεί που χάσανε τουλάχιστον επισήμως 97 άτομα τη ζωή τους, ο μικρότερος είναι ο Βεϊσέλ, 9 χρονών, η μεγαλύτερη είναι η Μεριέμ, 70 χρονών. Σε αυτή λοιπόν την τραγωδία, στο έμελο της στιγμής, είχαμε γιουχαΐσματα, σφυρίγματα και αλλάχο εκπέρ. Δίνω αυτές τις δύο εικόνες, από τη μια του τρόμου, του φόβου, που είναι η μισή τουρκική κοινωνία, και από την άλλη, που οι άλλοι, οι οποίοι παροτρύνονται, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία, δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός, καθώς η πολιτική ηγεσία, ενώ έχουν αποκαλυφθεί η ταυτότητα των βομβιστών, ενώ έχει αποδειχθεί ότι είναι μέλη της ISIS, τόσο ο Ταΐπ Ερντογάν, ο πρόεδρος, όσο και ο πρωθυπουργός, καταδικάζουν γενικά την τρομοκρατία, αποφεύγοντας να καταδικάσουν απευθείας την ISIS. Ναι. Που, λοιπόν... Αυτό όμως την ώρα που καταδικάζουν, Δημήτρη, αυτή η καθολική απαγόρευση στο να μην λες για αυτό που έγινε, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν συνάδει. Έτσι, και δεν συνάδει. Δε. Ούτε με δημοκρατίες. Η ηρωνία είναι ότι ένα 24ωρο πριν ήταν ο Φιλανδός πρόεδρος στην Άγκυρα. Ένας Φιλανδός συναδελφός μας ρώτησε, είπε στον Ερντογάν σε μια ερώτηση, πολλοί λένε εδώ στην Τουρκία ότι είστε δικτάτορας. Και εκεί απάντησε ο Ταΐπ Ερντογάν ότι η χώρα του είναι τόσο δημοκρατική, πολύ πιο δημοκρατική από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η απάντηση του Ταΐπ Ερντογάν. Όμως το θέμα αυτό της τρομοκρατίας, υπάρχει κίνδυνος ότι θα συνεχιστεί για ποιο λόγο. Το 2013 η εφημερίδα Radical δημοσίευσε ακόμα και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των νεαρών τζιχαντιστών. Ήταν γνωστή, ήταν στη λίστα των υπόπτων της ΜΙΤ. Οι αρχές δεν έκαναν τίποτα. Όσο λοιπόν η ηγεσία του τουρκικού κράτους δεν βλέπει τον ISIS ως κύρια πολιτική, ιδεολογική και τρομοκρατική απειλή, θα πρέπει να αναμένουμε νέες τρομοκρατικές επιθέσεις. Και αυτό γιατί στη Βόρεια Συρία οι Κούρδοι πλέον είναι οι σύμμαχοι των Αμερικανών και μάχονται κατά των τζιχαντιστών. Η Τουρκία βλέπει αυτούς τους Κούρδους ως απειλή. Οι Κούρδοι αυτοί όμως είναι η δραστική δύναμη που απελευθερώνει εδάφη από τους τζιχαντιστές. Λοιπόν, οι Κούρδοι που απελευθερώνουν τα εδάφη από τους τζιχαντιστές, για την Τουρκία είναι απειλή. Οι Κούρδοι με τους τζιχαντιστές μάχονται στη Συρία, δηλαδή μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα, 500 μέτρα πολλές φορές από τα τουρκοσυριακά σύνορα, αυτή η σύγκρουση μεταφέρεται και στην Τουρκία. Αυτό είναι το γεγονός και θα κλείσω, προς ενίσχυση όλων αυτών που λέω, όποιος καταλογίζει ευθύνες στο πρόσωπό μου και στο κράτος, πρέπει να ξέρει ότι είναι στο πλευρό της τρομοκρατίας. Αυτό είπε ο Ταΐπ Ερντογάν. Καμία ευθύνη στον ίδιο, καμία ευθύνη στο κράτος, γιατί αν καταλογίσεις ευθύνη, τότε είσαι και εσύ μαζί με τους τρομοκράτες. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Δημήτρη Αγάδη. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω με αφορμή τη σημερινή ημέρα. 1940, σαν σήμερα 15 του Οκτώβρη, είχαμε πρεμιέρα στους Αμερικάνικους κινηματογράφους του αριστουργήματος του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Δικτάτορας. Νομίζω όλα αυτά και όπως τα περιγράφει και ο Δημήτρης, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν υπάρχει γωνιά του πλανήτη που να μην υποφέρει, δεν υπάρχει στιγμή που να μην πεθαίνει ή να μην κλαίει ένα παιδί, να πεθαίνει να μην κλαίει μια μητέρα, ένας πατέρας, ή να μην πνίγεται ή κάποιος να πεθαίνει από την πείνα, είτε γιατί η γη δεν του προσφέρει αυτό που πρέπει να του προσφέρει για να μπορέσει να επιβιώσει, είτε γιατί κάποιοι άλλοι κλέβουν την πλούσια γη την οποία έχει. Αυτή ήταν η δυστυχία του, να γεννηθεί σε μια πλούσια χώρα και αδύνατος, οπότε κάποιοι άλλοι κλέβουν το βιός του, κλέβουν το ψωμί από το στόμα του και αυτός πεθαίνει. Λοιπόν, είμαστε σε όλες αυτές τις παγκόσμιες ανισότητες. Πόλεμοι, κάποιοι λένε ότι ήδη βιώνουμε ή θα βιώσουμε πολύ σύντομα τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εδώ δίπλα στην γειτονιά μας. Και νομίζω σήμερα η σημερινή ημέρα, με αφορμή και το ότι προβλήθηκε αυτό το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο δικτάτορας, 1940, έγραψε τότε, μην ξεχνάτε, συνθήκες βίωσαν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μετά δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έγραφε τότε ο Τσάρλι Τσάπλιν: «Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι δική μου υπόθεση. Δεν θέλω ούτε να κυβερνήσω, ούτε να κατακτήσω κανέναν.
Θα ήθελα να βοηθήσω όλο τον κόσμο, αν μπορούσα. Εβραίους, χριστιανούς, μαύρους, λευκούς, όλοι επιθυμούμε την αλληλεγγύη. Αυτή είναι η φύση των ανθρώπων. Να ζούμε με την ευτυχία των άλλων και όχι με τη δυστυχία τους. Δεν θέλουμε ούτε να μισούμε, ούτε να περιφρονούμε. Στον κόσμο αυτό υπάρχει χώρος για τον καθένα. Η καλή γη είναι πλούσια και μπορεί να παρέχει για όλους. Η ζωή μπορεί να είναι ελεύθερη και ωραία, αλλά χάσαμε αυτό το μονοπάτι. Η πλεονεξία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων, ανύψωσε τους φραγμούς του μίσους, μας καταδίκασε στη δυστυχία και στην σφαγή. Ορίσαμε την ταχύτητα, αλλά κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Η εκμηχάνηση προσφέρει αυθονία, αλλά μας έχει αφήσει σε ένδια. Η επιστήμη μας έκανε κυνικούς. Η ευφυΐα μας έκανε σκληρούς και άξεστους. Σκεφτόμαστε πολύ και αισθανόμαστε ελάχιστα. Περισσότερο για από τις μηχανές. Χρειαζόμαστε την ανθρωπιά. Πιο πολύ και από την επιδεξιότητα, χρειαζόμαστε την καλοσύνη και την ευγένεια. Χωρίς αυτές τις αρετές, η βία θα κυριαρχήσει στην ζωή και όλα θα χαθούν. Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μας έφεραν πιο κοντά. Η ίδια η φύση αυτών των εφευρέσεων διαλαλεί την καλοσύνη των ανθρώπων. Διαλαλεί την παγκόσμια αδελφοσύνη, την ενότητα όλων μας. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, η φωνή μου φτάνει στα αυτιά εκατομμυρίων ανθρώπων, απελπισμένων γυναικών, παιδιών, που είναι θύματα ενός συστήματος που ξέρει μόνο να βασανίζει και να φυλακίζει αθώους ανθρώπους. Σε αυτούς που με ακούνε λέω λοιπόν, μην απελπίζεστε. Η τωρινή μας δυστυχία δεν είναι παρά το πέρασμα της πλεονεξίας και της σκληρότητας εκείνων που φοβούνται την πρόοδο του ανθρώπου. Το μίσος των ανθρώπων θα περάσει και οι δικτάτορες πεθαίνουν και η δύναμη που αφαίρεσαν από το λαό θα επιστρέψει σε αυτόν ξανά. Όσο οι άνθρωποι πεθαίνουν, η ελευθερία δεν θα εμφανιστεί ποτέ. Οι αγρίκοι πήραν την εξουσία. Είπαν ψέματα. Δεν κράτησαν τον λόγο τους. Ποτέ δεν θα το κάνουν. Οι δικτάτορες ελευθερώνουν τον εαυτό τους, αλλά υποδουλώνουν τον λαό. Ο αγώνας μας είναι να κάνουμε πράξη αυτές τις υποσχέσεις. Να ελευθερώσουμε τον λαό, να σπάσουμε τους εθνικούς φραγμούς, να καταργήσουμε την πλεονεξία, το μίσος και την μυσαλλοδοξία. Στο όνομα της δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη. Ας ενωθούμε. Ας αγωνιστούμε για έναν καινούριο κόσμο με ευκαιρίες και δουλειά για όλους. Μέλλον για τους νέους, ασφάλεια για τους ηλικιωμένους. Ας αγωνιστούμε, έλεγε το 1940 ο Τσάρλι Τσάπλιν, για έναν κόσμο δικαίου, όπου η επιστήμη και η πρόοδος θα φέρουν ευτυχία σε όλους. Ας ενωθούμε όλοι. Και μην ξεχνάμε επίσης αυτό το πολύ σημαντικό που είπε τότε, στρατιώτες, ο πόλεμος ξεκίνησε, γυρίστε στο σπίτι. Αυτός ήταν ο Τσάρλι Τσάπλιν 1940. Είμαστε 2015. Νιώθετε ότι έχει αλλάξει κάτι? Νομίζω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Έχουμε κανονικά αγωνιστική το Σαββατοκυριακό. Κατερίνα, καλημέρα. Έτσι είναι. Έλπις, καλημέρα. Σαββατοκυριακή και Δευτέρα έχουμε παιχνίδια τα οποία ενδιαφέρουν τόσο το Σάββατο όσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα. Το Σάββατο ξεχωρίζει το παιχνίδι από ΑΕΛ στις 6. Από τα παιχνίδια της Κυριακής ξεχωρίζουν δύο, Απόλλων Ανόρθωση και Ερμής Ομόνια. Κυρίως το Απόλλων Ανόρθωση στο Τσίριο Στάδιο και τη Δευτέρα βεβαίως ξεχωρίζει το παιχνίδι, το ένα και μοναδικό που θα γίνει, ΑΕΚ Νέα Σαλαμίνα. Μετά τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας, λοιπόν, η προσοχή επικεντρώνεται στο εχώριο πρωτάθλημα. Πριν πούμε για το χώριο πρωτάθλημα, πληροφορίες λένε ότι θα ανανεώσουν ΚΟΠ και Πάμπος Χριστοδούλου. Αυτό φάνηκε και μέσα από δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον κύριο Κοτσοκούμνη, πριν από το παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές. Μένει να τα βρούνε, αντιλαμβάνομαι, στους στόχους και στο οικονομικό κομμάτι. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, επανέρχεται το θέμα ξανά
για ΛΑΙΦΗ και ΠΑΟΚ. Μίλησε χθες ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ο Κώστας Ηλία, και είπε χαρακτηριστικά ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Όμως ξεκαθάρισε ότι επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και τον ενδιαφέρον του για τον ποδοσφαιριστή της ανόρθωσης, δεν υπάρχει κάτι επίσημο από πλευράς ΠΑΟΚ, όμως φαίνεται ότι άλλες ομάδες από Βέλγιο και Ιταλία ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή της μεγάλης κυρίας. Είπε χαρακτηριστικά, αν ο ΠΑΟΚ θέλει τον ΛΑΙΦΗ, θα πρέπει να βιαστεί. Ο Κωνσταντίνος ΛΑΙΦΗΣ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος... Φαντάζομαι να πληρωθεί και ακριβά, όχι μόνο να βιαστεί. Ο ΛΑΙΦΗΣ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα ενδιαφέρει πολλές ομάδες, ξεχωρίζει. Ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι οι περισσότεροι προπονητές θα τον ήθελαν στην ομάδα τους, γιατί είναι πέρα από καλός χαρακτήρας, ενώ στο αγωνιστικό είναι, αγωνίζεται σε πολλές θέσεις και τέτοιους ποδοσφαιριστές ψάχνουν πλέον οι προπονητές. Για να δούμε τι θα γίνει, το παρακολουθούμε. Εδώ και εβδομάδες παίζει, πάει και έρχεται το θέμα ΛΑΙΦΗ. Στην ανόρθωση, η οποία επικεντρώνεται στο ντέρπι της Κυριακής με τον Απόλλωνα, έχουν εξαφανιστεί τα εισιτήρια που παρέλαβαν από την ομάδα της Λεμεσού. Προέχει όμως το ντέρπι από ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία θέλει οπωσδήποτε νίκη, έχει δύσκολο το έργο, θέλει να ανέβει βαθμολογικά και ψυχολογικά. Σήμερα το μεσημέρι ο Πάμπος Χριστοδούλου, ο Χριστάκης Χριστοφόρου θα μιλήσει στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή θα συνδεθούμε μέσω ίντερνετ και θα οι δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν τις ερωτήσεις τους θα τις κάνουν. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Τι ώρα θα είναι αυτό? Αυτό θα γίνει στις 12. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να το βγάλουμε αυτό το πράγμα στον αέρα και εφόσον τα καταφέρουμε. Θα είναι, αν θα είμαι εγώ ή ο Γιώργος το μεσημέρι, θα είναι ο Χρήστος Αποστολίδης και θα βοηθήσει. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, κάνουμε και βέβαια, είναι και η τεχνική δουλειά, είναι ναι, και ώρα, ναι. Ναι, οπότε θα δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε εκείνη την ώρα απευθείας. Στα υπόλοιπα θέματα, στον ΑΠΟΕΛ, στο ΑΠΟΕΛ ο Μακρύδης, ο Καρλόπρο υπονήθηκε κανονικά, ο Μακρύδης παρουσίασε κάποιο πρόβλημα. Και πρόβλημα ίωσης, όχι πρόβλημα τραυματισμού. Και θα δούμε αν θα προλάβει τελικά το παιχνίδι του Σαββάτου. Πάμε εφημερίδες. Στην εφημερίδα, για να ξεκινήσουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε με τη Χαραυγή σήμερα, αν έχει και το πιστόφυλλο. Βεβαίως, όχι, εντάξει, το έχω. Λοιπόν, εφημερίδα Χαραυγή, αφετηρία για νέα αρχή. Ο αγώνας της Κυριακής για την Ομόνοια με αντίπαλο τον Ερμή πρέπει να σημαντοποιήσει την έναρξη για το ένα σερί επιτυχιών. Τεράστια ικανοποίηση στην εθνική για την προσπάθεια της εθνικής μας. Με απαιτήσεις η Νέα Σαλαμίνα στο ΜΑΣ με την ΑΕΚ τη Δευτέρα. Μονόδρομος νίκη για την ανόρθωση. Πληθαίνουν τα προβλήματα στον Ερμή. Πρώτη νίκη για τη Βραζιλία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2018. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει απόψε Ολυμπιακός Πειραιός. Θα ξεκινήσουν και οι αγώνες στην Ευρωλίγκα. Μας έλειψε και η Ευρωλίγκα. Δεν φτάνει το ποδόσφαιρο που ξενυχτά. Θα έχουμε και το μπάσκετ. Έχουμε περισσότερες χάρες εμείς εκεί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Άμα είσαι εξάστερος. ΑΕΚ Λάρνακας, μετά τον Ορτή θα αφίβολος είναι και ο Λαμπάν, γνωστό από χθες. Ψάχνει τρίποντο ουσία στο παιχνίδι με τη δόξα η Αγία Νάπα. Και φιλικά για την εθνική ομάδα των Φούτσαλ στο Πιστόφυλλο. Ο κόσμος των σπορ πήρε το τρόπαιο με ανατροπή ο Απόλλωνας. Όσοι ήταν χθες βράδυ, η ενημέρωση που είχα είναι ότι όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο και είδαν το παιχνίδι βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΚ, πραγματικά απόλαυσαν πετόσφαιρα. Νίκησε ο Απόλλωνας 3-2. 500 άτομα περίπου βρέθηκαν στο γήπεδο και απόλαυσαν το παιχνίδι, άσχετα με ποιος πανηγύρισε στο τέλος. Ετοιμάζει αλλαγές εν ώψη απόλαυσης της Χριστοφόρου, προσανατολίζει για βασικούς τους Ρομπέρ και Ντεκρά. Προπονήθηκε ο Καρλάο, πρόβλημα Μακρύδη. Ξεκίνησε να μετρά αντίστροφο ο Απόλλωνας, ισοπαλία στο Ισραήλ για την Εθνική Ελπίδων. 0-0 έληξε το παιχνίδι. Πρόστιμο και τιμωρία στο Μουρίνιο και αποκλεισμό για ένα παιχνίδι. Πλήγμα με Γκόμες στη Λίβερπουλ. Ο Τζούι Γκόμες θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
και ο κύριος Κλοπ αντιμετωπίζει το πρώτο του μεγάλο πρόβλημα στην Λίβερπουλ. Μεγάλος πονοκέφαλος. Λοιπόν, ναι. Sport Time σημερινή με Πάμπο και το Μέσα. Αυτό που σας έλεγε πριν η Κατερίνα, ότι την άλλη εβδομάδα θα κλείσει μάλλον το θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας. Σε πρώτο πλάνο ο ΙΑΕΛ, κάτι σαν πρόωρος τελικός, ο λόγος για του Πέδρο Εμμανουέλ για την ομάδα του. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής και χωρίς εφησυχασμό η ΑΕΚ, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σαλαμίνα. Δεν θα είναι εύκολο για την ΑΕΚ. Θα είναι και εδώ, νομίζω, ένα σπουδαίο παιχνίδι. Και πάμε στην Γκολφ. Ναι, έχουμε τρία-τέσσερα παιχνίδια. Ναι, θα είναι πολύ καλή. Ξεχωρίζουν. Ναι. Πάμε στην Goal News Φιλελεύθερος. Όρτσα τα Πανιά. Η εθνική μας ομάδα μέσα από τα προκριματικά του Euro 2016 έστειλε αισιόδοξα μηνύματα έναψε της νέας πρόκλησης που λέγεται Mundial 18. Είναι οι παίχτες που ξεπίδησαν, είναι η Λαΐφης, Μακρύς, Οικονομίδης, Αγγλέζου και οι άλλοι άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον. Flashback στα σκοτσέζικα, ντους της εθνικής μας, γράφει η εφημερίδα. Αυτό που φάνηκε από την προσπάθεια είναι ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από τον Πάμπο Χριστοδούλου και το επιτελείο του, γι' αυτό και το κλίμα για ανανέωση της συνεργασίας τους με την Κόπη είναι θετικό. Σωτηρίου Αρτηματάς Μητίδης, Αγγελή Παναγή θα είναι πιο έτοιμη και μαζί με την παλιοσυρά έδειξαν πως μπορούν να καταφέρουν πολλά και καλύτερα πράγματα. Σενάριο με Κάλβο στην ανόρθωση, του Φρονίμου τα παιδιά στον ΑΠΟΕΛ, αναπροσαρμογές συμβολαιών με στόχο την εξοικονόμηση σημαντικού ποσού προβλέπει το πλάνο της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη. Στένεψαν τα περιθώρια. Για την Ομόνια δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για άλλες βαθμολογικές απώλειες και η νίκη στους αγώνες με τον Ερμή και την Μπάφο είναι εκ των ον Ουκάνευ. Δύσκολο χαρακτήρισε τον αγώνα με τον Ερμή ο Γιουργαλίδης. Η νίκη είναι μονόδρομος. Είπε χαρακτηριστικά Μητίδης από την εξωτερική. Πονοκέφαλο για τον Κρίστι Άνσεν, αποτελεί τραυματισμός του Βανσέλα Μπάντ. Το μυαλό στην μεγάλη κυρία. Μοναδικό ερωτηματικό για την νέα ενδεκάδα στον Απόλλα, μια θέση στη μεσαία γραμμή, η οποία παίζεται ανάμεσα σε Ντασίλβα και Σλάβτσεφ. Γράφει εφημερίδα. Πάμε στο. Στην Sportay, και αν έχει το πιστό φίλο του πολίτη, ναι, θα τον ήθελα. Λοιπόν, στη Sportay, στην Μπρίζα για τον Τέρπι, βεβαίως ο λόγος για την ανόρθωση και τον Απόλλωνα. Η εθνική έχει μέλλον, λέει ο Πάμπος Χριστοδούλου. Από ΕΛ άλλη κλάση, ΑΕΛ φορ ο Σεμά, Ομόνια πολλές οι επιλογές και η ΑΕΚ το αλλάζει επειδή υπάρχουν τραυματισμοί, ίσως αλλάξει το πλάνο του ο Κρίστιανσεν. Αυτά από την Σπορτέ και κλείνουμε με τον πολίτη. Ανανεώνουν ΚΟΠ και Πάμπος Χριστοδούλου, υπάρχει η θέληση από τις δύο πλευρές και μέχρι το τέλος του μήνα θα υπογράψουν. Τεράστιο ενδιαφέρον για τον τέρπι του Τσιρίου το Σάββατο. Στο πιστόφυλλο, Σούπερ Απόλλωνας, αυλαία στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κρήτη κόντρα στην Τσεντεβίτα. Ξεχώρισαν οι Πολωνοί Λεβαντόφσκι Μίλικ, κανονικά ο Καρλάο, πρόβλημα με Μακρύδη, προπονήθηκε ο Μπαντιμπάγκα. Αυτά από την εφημερίδα Γήπεδο του Πολίτη. Θυμίζω ότι ήδη από χθες βράδυ είναι γνωστές και οι τιμωρίες, η τιμωρία που επέβαλε ο αθλητικός δικαστής σε αρκετές ομάδες, είτε της πρώτης κατηγορίας είτε αλλού. Είχαμε πάρα πολλά. Θα τα πείτε ξανά. Το πρόστιμο είναι κάτι που ξεχωρίζει. Λοιπόν. Και η Ευρωλίγκα λες από σήμερα. Η μόνιμη αντιπρόσωπη της Ελλάδας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ρίχνουν στην μάχη. Οπότε έχει δουλειά να κάνει, Κατερίνα. Καλημέρα. Και ξενύχτια μπάλε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρό. Η συνταγή μια έννη. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλει στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.